Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια βραδιά εδώ, Παρασκευή νομίζω σήμερα, στο σταθερό μας ραντεβού, και είμαστε έτοιμοι να δούμε όλα όσα έγιναν αυτές τις μέρες, με τη βοήθεια βέβαια του Catch Up TV, της πλατφόρμας της CitaVision, η οποία, δεν το ξέρετε, προσφέρει ετεροχρονισμένη θέαση μέχρι και 7 μέρες πίσω. Καρχάς, θα ρωτήσω, φτάσετε μια χαρά μέσα στο σατυρικό? Εντάξει, ο ερωτός σας. Γιατί εμείς εδώ στον Αλφα συνηθίζουμε να ανακοινώνουμε όπου πάμε, πόση ώρα μας επήρε να φτάσουμε. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Επιτέλους φτάσαμε. 2 ώρες και 45 λεπτά από την Λευκοσία. Χρονομετρήσαμε το χρόνο εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Ανδρέου. 2 ώρες από την Λεμεσό, 1 ώρα και 30 λεπτά από την Πάφο και 1 ώρα και 5 λεπτά από την πόλη Χρυσοχούς. Τα πιο κοντινά σημεία εδώ στον κάτω πύργο τη Λυρίας. Συγγνώμη, τι μας κοφτεί? Έκατσε Γιανέλη, μας πόση ώρα το επήρε να πάει να κάνει το ρεπορτάζ, επειδή έπεψαν το δυσμενή στον πύρκο, ρε κομμάτι, στη Λυσκάση. Κύριε Λέσιο, πια. Και ο Κιμήτρης στορείτο με μια αναπάθεια, τώρα που είμαστε λαλή του τύπου, αντιφάει να φτιάχνουμε ρε νέο. Ελπίζω μόνο στο δρόμο που Λευκοσία Μπύρκο να μην βρε πολλά εμπόδια ο Γιώργος μας, διότι πλέον οι κυπριακοί δρόμοι είναι τίγκα στα γυρτώματα. Η κάμερα του Αλφα πήγε σε περιοχές όπου τα κυρτώματα μοιάζουν περισσότερο με εμπόδιο. Και δια του λόγου του αληθές, περάσαμε με την προβλεπόμενη ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων πάνω από τα κυρτώματα. Πρώτα σε ένα που πληρεί κατασκευαστικά τους κανονισμούς. Και όντως το όχημα πέρασε ομαλά και χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, περάσαμε πάνω από κυρτώματα τα οποία δια γυμνού οφθαλμού φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν εκτός προτύπου. Δεν φτάνει η ακαταλληλότητά τους, στα 50 μέτρα δεν υπήρχε καν προειδοποίηση στα οχήματα να ελαττώσουν ταχύτητα γιατί κοντεύουν σε κύρτωμα. Τούτα είναι κύρτωματα, παιδιά. Είναι πετάματα του BMX. Ό,τι θέλουν κάθουμε στον τη χώρα. Προδιαγραφές δεν υπάρχουν, ούτε για δείγμα και για τίποτε. Περνάς πάνω από τα κύρτωματα και τα ράσουν να ακούσουν έκτα σου. Και τα δικά σου τα αυτοκινήτου. Θεός όμως ο δημοσιογράφος μας έπιαν τα αυτοκινήτου του Αλφα. Ζέρεσε που τα κοιτώ. Αύριο όμως που να ζαώσουν οι κόντρα σου, 4 μέρες χρεώσουμε, Γιώργο μου, λάδω σου, να το ξέρεις. Το πρόβλημα το επιβεβαιώνουν οι επαγγελματίες μηχανικοί οχημάτων. Εξηγούν ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς τους αφορά την φθορά από τα προβληματικά κυρτώματα. Χαλούν τα push, γιατί ειδικά τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν push με λάδι μέσα, σπάζουν. Μετά οι άλλες απώλειες που έχουμε είναι οι πύλιες, που κρατούν το...
που κρατούν τον τροχό, καταστρέφονται τα λάστιχα μας, γιατί σπάζουν οι μουσιαμάδες, και μετά είναι οι σούστες μας. Έχουμε τις κόντρα σούστες, είτε σπάζουν, είτε ζαβώνουν και δεν έχουν το suspension που πρέπει να έχει το αυτοκίνητο. Τέλει. Φκέρνεις μια βόλτα με το αυτοκίνητο και φκέρνει τότε άλλο σου παπάζεις σου. Δεν είναι τέλειο που σύνουν τη χώρα τα γευτώματα κάνουν τα όπως τους έρθει. Σωρώνουν για μένα έναν καροτσούι κουγκρί και ό,τι φκεί. Με προδιαγραφές με τίποτα. Και ανάμιση μέτρο να φκεί, ας πούμε, δεν τους κόφτει. Και αν νομίζω ότι τότε τα γευτώματα είναι κακή κατασκευή, που να δείτε τον νέο ποδηλατόδρομο στη Λέμεσο. Απίστευτο και όμως κυπριακό. Οι ποδηλατόδρομοι που έχετε μόλις αντικρίσει βρίσκονται στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα νότια της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Κάποιοι αποφάσισαν να φτιάξουν τις λωρίδες κυκλοφορίας των ποδηλάτων κατά αυτόν τον τρόπο. Χωρίς συνοχή, αλλά και λογική. Μόνο στην Κύπρο πραγματικά. Ποιος έκανε τον ποδηλατόδρομο σήμερα, ο Πικάσο? Και γιατί πάει έτσι? Αν ακολουθήσεις όντως την πορεία με το ποδήλατο σου, είσαι πια ήλικος. Επιά μια σύκλα μπολιά κότσινη, ένα ρολόν και κάνουν όπως η φκή, όπως ευόλευκη. Μας τρέχεις αυτό, γίνω μας κάνει νόδα με, δεν μπορώ να βοηθήσω. Εντάξει όλα, αν τέλειω λίγο δρόμο σήκημε. Αλήθεια έγινε εδώ το πράγμα. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να καταλάβει τι ακριβώς σκεφτόταν ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου ποδηλατόδρομου, μάταια. Στην πρώτη δυσκολία, όπως θα σκεφτήκανε για τα σταθμευμένα οχήματα που βρέθηκαν στο δρόμο τους, συνέχισαν ανενόχλητοι κάνοντας αυτό. Άμεσα έσπευσε να τοποθετηθεί στην υπόθεση ο Δήμος Λεμεσού, αφού πρώτα προκλήθηκε σ' άλλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία. Μάλιστα. Εδώ έκανε το σε ιδιωτική εταιρεία, ήβρα έναν ποιαζί μου εισαγγελίες και βάλαν το να σχεδιάσει ολάκερον οδικό δίκτυο. Καλά, σιωρ, έναν πλάσμα να επιτηρεί την κάνει τούτη ιδιωτική εταιρεία, αν υπήρχε τζαμί. Αφήκαν τους μόνους του να αυτοσχεδιάσουν. Πάντως είναι τραγική η κατάσταση. Πώς το εξομοιωτή που πες κοντό. Περά κάνουμε πολύ τη διάθρωπη. Ευτυχώς πρέπει να κάνουμε και φτώματα. Το ότι έχει μια κότα δίπλα ξεγάρφωτη, πραγματικά ξεπερνάμε. Only in Cyprus. Γιατί πάμε πίσω-πίσω αν τις μπροστά-μπροστά. Ούτε στην Ουγγάντα να έχουν έτσι στράτες. Εσχεδιάζαν τον ποδηλατόδρομο, είδαν τους καλάθους τους ξύτρουλους να σκουπίσουν και απ' το κάτω και όσο αν μπορείς σωνά, γιώνουμε. Εγεμώσαν τη Λεμεσόν κότσινες ρίγες. Α, εσείς οι Λεμεσιανοί, σακάρετε να δούμε τούτη ανάξη να ερέξαν τον ποδηλατόδρομο και που μέσα στο σπίτι σας. Αν δείτε καμιά κότσινη λωρίδα μέσα στο καθιστικό, θα με μην ξυπαστείτε. Εδώ, αν δείτε ρε σε που δαμεί, αν δείτε. Όχι, δαμεί, βάλα μας. Θα μας πελάνετε εσείς. Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Σιλούρης εξέφρασε ικανοποίηση τόσο για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την κατάθεση του προϋπολογισμού, όσο και για το γεγονός ότι ήδη 12 ημικρατικοί οργανισμοί κατέθεσαν τους προϋπολογισμούς τους για το επόμενο έτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλής μπορούν οι ημικρατικοί οργανισμοί να κατατίθενται ταυτόχρονα και πριν ακόμα από τον προϋπολογισμό του κράτους. Και είναι μήνυμα στους υπόλοιπους ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ο προϋπολογισμός δόθηκε στους βουλευτές πριν την έναρξη της σημερινής ολομέλειας σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι φορητοί υπολογιστές που διανεμήθηκαν στους βουλευτές δεν έχουν υποδοχή για CD. Τέλειο. Χαρήκαν ότι κατατεθήκαν έγκαιρα οι προϋπολογισμοί και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά μετά μόλις εκάτσαν να τους μελετήσουν, ανακαλύψαν ότι έριν παίρνει συντή. Πα στα λάπτος τους. Και αναβάλαν τη συνεδρίαση. Είμαστε εν τέλει, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε τι να γυρίσκεται σε αυτήν τη χώρα, αλήθεια. Στη φάκα του τμήματος Τελωνίων και της αστυνομίας πιάστηκε ιερέας ηλικίας 41 ετών από κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας.
Νωρίς το πρωί, μέλη των εμπλεκόμενων αρχών έστησαν επιχείρηση και εντόπισαν επαυτοφόρο τον κληρικό να ξεφορτώνει από το όχημά του δεκάδες κουτιά δασμολόγητου καπνού που μεταφέρθηκαν από το κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιερέας φέρεται να τοποθετούσε τον καπνό σε αποθήκη πολυκατοικίας στην οποία διαμένει και μετά από εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι λειτουργοί, διαπιστώθηκε ότι ξεπερνά τα 70 κιλά. 70 κιλά καπνό, ο πάτερ. Ούτε ο Εσκομπάρ ένιξε τόσα αποθέματα μέσα στις αποθήκες. Έλα με το σειρόν πάντως, πλέον το έλα να σε καπνίσω τέκνο μου, απέκτησε νέο νόημα. Έφερνε ευλογημένα παράνομα τσιάρα που τα κατεχόμενα ο πάτερ για να έχετε καπνό να βάλετε μέσα στα καπνιστήρι σα. Δεν πάει καλά εγώ σας, πραγματικά. Ας αφήγουμε τούτα ούλα όμως της επικαιρότητας και να πάμε λίγο στη Χριστιανά μας. Καταλάβετε για ποια Χριστιανά μιλώ, ναι. Χριστιανά ρε, την Αριστοτέλους. Τη γνωστή Χριστιανά ρε παιδιά. Ναι. Όχι. Να το γράψουμε μαζί. Να το δείξουμε στη Χριστιανά. Η Χριστιανή Χριστιανά. Η κοπέλα του Εφραίμ. Εντάξει, είναι η κοπέλα του Εφραίμ. Τέλος πάντων. Αλλιώς τη χαιρετίσματα. Ποια είναι η Χριστιανά. Α, ναι, η κοπέλα του Εφραίμ. Ως τη χαιρετίσματα. Ο παρέας πρέπει να μην ξέρει ποτέ την εκπομπή της. Ξέρει την απλώς ως τη γυναίκα του Εφραίμ. Πάλε καλά που τον ρίξε και για μένα ο Χάρης. Ο Λούις, ποιο Λούις, μαζί ως ο Πασίς, ο Άντας της Αστέρος, ως τους ερισμάτα. Είναι κάτι που τούτα που ακούμε τώρα στον Αλφα, σε πέφτουν μας τα πράγματα που μέσα στα χέρια μας σαν τα βαστούμ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9:20. Σήμερα, Κωνσταντίνε, να σου πω ότι έπεσαν και τα χαρτιά μου. Γιορτάζουν οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Εσύ όμως ρούλες στις δεσκόλες χαμές και προσπαθεί να συνεχίσει να μιλά, σαν να συμβαίνει τίποτα. Και ο Κωνσταντίνος δίπλα να προσπαθεί να μην φυρθεί το γέλιο. Φορείς το όμως το βλέμμα τους, ότι είσαι σαν πάνω τους. Λαλούσα μαζί ο Λούις εφάμεντη. Επίσης χρόνια πολλά. Είπα να μην το σχολιάσω, να το περάσουμε έτσι. Δεν μπορεί να παραμένει ασχολιάσει. Έχουν μπει στα χαρτιά όλα. Αλλά δεν πειράζει. Ήταν να σπάσει ο Κωνσταντίνος αν δεν έκανε τίποτε. Να πιάσει τσινούρκο. Πώς είναι το πράγμα, Στέλλα μου, που τσακώνει καλύτερα. Να μην παθαίνεις όλα τα πράγματα στον αέρα. Φυσικά το που παθαίνει Στέλλα είναι τίποτα να αναλογιστείς ότι η Ευρυπίδου γίνεται ρεζίλινα ακόμα και άμα προσφωνεί τους καλεσμένους της. Σε διαταραχής και έχουμε μαζί μας την Μιχαήλα Βερσιέ, ψυχίατρος. Καλώς όρισες και καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Η Λουίζα είμαι εγώ, η Λουίζα η Βερσιέ. Η Λουίζα η Βερσιέ. Δεν μου λέει τούτη. Καλώς όρισες Μιχαήλα μου. Η Λουίζα είναι. Έπρεπε στην ιδέα της κεφτιάς της εκπομπής της, το ίδιο μαθαίνεις η ελπίδα που ακούει κακές λέξεις στον αέρα και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Ναι. Και θα ρίξουμε και το τυρί, τη μαλάκα, συγγνώμη, έτσι το λέμε, που αντί για μαλάκα βάλαμε εδώ πέρα το ωραίο το χαλουμάκι το κυπριακό. Να βάλουμε μέσα μαλάκα, εν το αντεξένει η ελπίδα, βεθιά, έστειλω μάθια σε. Λαλή σου, τι μου λέει τώρα του κυρία, ποιο να βάλουμε μέσα στην τεόπιστα. Ή μαλάκα, εντυρήν ελπίδα μου. Είναι ή μαλάκα. Ή. Πού έτσι το λέει, τι να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντυρή μαλάκα. Ναι. Δεν θα παρεξηγηθείτε στην Κρήτη αν έρθετε και ζητήσετε τυρί μαλάκα. Το ξέρουν όλοι. Ναι, γεια σας. Τι θα πάρετε. Μισό κιλό τυρί μαλάκα. Και ένα χυμό ραπουτάν. Ευθύγε η πίεση της ελπίδας σας που καταλάβει ότι η μαλάκα εντυρεί. Το γεγονός όπως ότι η κυρία εντυμένη με παραδοσιακή στολή και νεκατώνει το μείγμα να το σχολιάσω καν. Οι άβολες μαγειρικές συζητήσεις όμως συνεχίζονται και σε άλλες εκπομπές του ΡΙΚ. Βάζουμε ένα κουταλάκι γέμιση. Τυλίγουμε τρεις φορές και κόβονται τα δάχτυλα σε όποιο μέγεθος θέλουμε, Αντρέα. Περίμενε τώρα. Ναι, γιατί άμα τα κόψουμε σε όποιο μέγεθος θέλουμε δεν θα είναι δάχτυλα κυρίων, μπορεί να γίνουν και δάχτυλα κυρίων. Ναι. Είπες ότι των κυρίων είναι κοντά και χοντρά, ενώ των κυρίων είναι λεπτά και μακριά. Άρα, όχι σε όποιο μέγεθος θέλουμε, σε παρακαλώ, γιατί το μέγεθος έχει σημασία στα δάχτυλα. Ναι. Καλά που τα λέει ο Γιώργιος, το μέγεθος έχει σημασία στα δάχτυλα. Εσένα μπορεί να σου αρέσκουν οι μυαλιώνες. Του Ανδρέα μας μπορεί να του αρέσκουν τα δάχτυλα του αντε το κούμπο. Ποιος κρίνει δηλαδή ποιο είναι το σωστό μέγεθος των δαχτυλιών.
Όχι, Χρήσο μου. Διευκρίνησε, σε παρακαλώ, το size των δαχτύλων που θέλει. Ό,τι του αρέσει και του καθενού, μια χαρά είναι. Με έναν πυρούνι που μετά στο ψήσιμο. Στο ψήσιμο μετά, αν είναι χοντρά. Αν είναι χοντρά. Να θέλει παραπάνω ψήσιμο. Α, είδε λίγο, θα έχει διαφορά το μέγεθο. Εδώ παίζει ρόλο το μέγεθο. Παίζει σε όλη τη διαδικασία. Σε όλα παίζει το μέγεθο διαφορά. Όχι, σε όλα. Εσύ ξέρει καλύτερα, άφησε με, εγώ είμαι από χωριό. Με μου μάχεσαι τώρα, μπορεί να αρκέψει, αλλά άλλο σου. Να μου συγχύσει τη Χρήσα μου που την πρώτη εκπομπή, ρε, ο πρίχτη. Θέλει δάχτυλα κοντά και χοντρά η μίση μου. Κάμε μόνο μέσα δάχτυλα, ρε. Να μένει έχει κανένα παράπονο, για όνομα του Θεού. Άφησε το ρε Χρήσα μου και πέμα στο μυστικό για πετυχημένα δάχτυλα, σε παρακαλώ. Ποιο είναι το μυστικό για να καταλάβει άμα ένα δάχτυλο πέτυχε? Να είναι τραγανό και να έχει ωραίο σιρόπι. Καλά. Δεν είναι αυτό. Το λοιπόν, δώσ' μου συνταγή να ξεκινήσει. Είναι το πιάνεις το, ας πούμε, πιάνεις το δάχτυλο έτσι, το τρώεις και μετά κάνεις αυτό. Ναι. Α, για να φάεις το σιροπούι μου μηνίσκι. Αν ο ήχος που γλύψει τα δάχτυλά σου μετά, ναι, από τον ήχο καταλαβαίνεις. Μα τι καπνουσιο. Γιατί γλύφει τα δαχτύλια του άλλος live στην τηλεόραση? Για να είναι καλά η μισή μου, πρέπει να τα γλύφεις και να κάνουν έτσι. Αν δεν ακούστη έτσι, πέταξα μέσα στον κάλαθο ολόγιο. Δεν πετύχα. Μα τι είδες εδώ την εκπομπή? Αν έλαβε ρε Κωνσταντίνε μου, εσύ που είσαι πιο σοβαρός που τούτους. Το όνομα σου? Στυλιανός. Στυλιανός και η? Ευαγγελία. Ευαγγελία. Ευαγγελία, από πού είσαι? Από Καρδίτσα. Καρδίτσα. Καρδίτσα είναι... Κοντά, Τρίκαλα, Λάρισα. Τρίκαλα. Τι καλά, τα λες Τρίκαλα. Άμα κάτι είναι πολύ καλό, το λες α, Τρίκαλα. Μάλιστα. Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Είσαι καλός. Σπούδασα και εγώ Ελλάδα, μην νομίζεις ότι... Μην νομίζεις ότι... καλό. Σπούδασα σε Ελλάδα ο Κωνσταντινός μας, γι' αυτό να ξέρει τα ούλα. Τρίκαλα, τι καλά. Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Μα τι σπούδαζες εσύ ως την Ελλάδα? Ιαμβικό 15 σύλλαβο. 4 χρόνια έφκαλε μπηματάκια μες στο νου του ο Ιάσονος. Τέλος πάντων, όμως ο Κωνσταντίνος μας επήγε με μια έτσι και μοναδική αποστολή τζαμέ, να κάνει ένα σοβαρό και επικοδομητικό γκάλοπ. Γεννήθηκες Λονδίνο? Ναι, γεννήθηκα Λονδίνο. Η μαμά μου είναι από την Ακαθού, ο παπάς μου την Πάφο. Και εγώ από την Πάφο. I'm so emotional. I'm so... που την Νατά. Εγώ είμαστε που την Χλώρακα. Oh, mon Dieu. Πέμπουν καμιά συγγένεια, έχουμε μήπως. Είναι off the camera του, τον off the camera. Πότε να έρθει ο Ελβέτια να με φιλοξενήσει? Όποτε θέλει. Είναι ωραία, εγκριάδα και πάνω. Τέλεια. Παναγιά μου. Κρυώνω. Όχι, με φάση τίποτε, ειλικρινά που σε να σου αρέσει. Έχει hit. Ω μοντιέ. Τι γίνεις και δε παιδιά, τι κάνει? Συγγνώμη, πιερώνεται για να κάνουν τα πράγματα. Αντί να ρωτάει για τον γκάλο που τον επέψαν να κάνει, κάθε αμέσως συζητάει με την κυρία μου την Ελβετία και ρωτάτε αν έχει σώμα ανέσως της επειδή κρυώνει. Ο άντρας μείνει από την Πάφο. Ω, είμαι εγώ από την Πάφο. I'm so emotional. Πάει καλά τον κοπελίου, πραγματικά. Να φύγουμε τον γκάλο πιάσονος όμως και να πάμε στον γκάλο του με αγάπη Χριστιανά για να δούμε ποιος κάνει κουμάντο στα οικονομικά του σπιτιού. Οι άντρες ή οι γυναίκες. Είμαστε καλά, μια χαρά εσείς. Χαίρομαι ξανά που σας βλέπω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος κάνει οικονομικό κουμάντο μέσα στο σπίτι. Φυσικά εγώ. Και γιατί? Αν ακούσω η κυρία μου να πάει φυλακή. Αν ακούσω η γυναίκα μου να πάει φυλακή. Σαν να υπονοεί ότι η γυναίκα του είναι σπάτα, λέει ο κύριος, το ξέρει ιδέα. Θέλεις να πεις, εσύ σε ρωτά που έφασες τα λεφτά, να μπορεί γίνεται. Ω, πας στα οικονομικά, κάνω κουμάντων εγώ. Της γενικά δεν πρέπει να διασπάσκαν στα οικονομικά. Δεν πρέπει να διασπάσκαν στα οικονομικά. Θέλει, παραδείγματος χάρη, έναν ποσό να πάει να ψουμνήσει, πάει το ποσό να ψουμνήσει. Όχι παραπάνω όμως. Πολύ φιλελεύθερο απόψεων ο κύριος, όπως βλέπετε. Πώς θα θέλεις? Τώρα πιάσε τα βίντεο ψουμνήσε. Όχι παραπάνω όμως, α. Όσα πω εγώ θα φάεις. Έξαλτας, παιδιά. Χόλει τα ριάλια μέσα στο στρώμα για να μην τα βρει ένα κάτω πέρα να φάει. Κάτι πρέπει να ευβίωσε μάλλον ο κύριος για να είναι τόσο απόλυτος. Κανένας άλλος υπάρχει? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλωσορίσατε παιδιά. Πού βρίσκεται τον τόλο τον Κέβιν και την όρεξη πρωί πρωί? Κοίταξε, όταν είσαι πρωινός στη δουλειά έχεις κέφι. Όταν ξυπνάς η ώρα 9-10 δεν έχεις κέφι. Θέλω σήμερα να μου πείτε ποιος κάνει κουμάντο στα οικονομικά του σπιτιού, ποιος διαχειρίζεται το πουντζίν που λαλούμε. Ο Γένεκος, φίλε. Ο Γένεκος, φίλε.
Ο Γένεκος. Είπε το με τόσο παράπονο, παιδιά. Είπε την Γένεκο. Την καημένη την γυναίκα για να μας το τονίσει. Είναι τελείως. Πάντως ο κύριος δεν είναι ο μόνος που τα βρίσκει δύσκολα με τον Γένεκο του. Τα ίδια περνούν τζάλι. Ας πούμε για παράδειγμα ο τραγουδιστής Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος ευρέθηκε σε μια ταξιδιωτική εκπομπή με τη σύζυγο του Αντελίνα και από την ώρα που προσγειωθήκα, μαλώνουν συνέχεια. Να σου πω ότι προτείνω, περίμενε, γύρισε το έτσι, έτσι, για να είναι πιο εύκολο το πάνω, καταλαβαίνω. Έλα, όχι έτσι, κάτω, όχι εκεί, κάτω εδώ, κάτω. Τι βγάζεις τα γάντια σου. Για καλύτερο το κάνεις τώρα αυτό. Τι βγάζεις, αγάπη μου. Τώρα το βγάζετε, κάτσε εκεί. Τι δεν βλέπουμε, τι βγάζεις. Στήσου εσύ. Τι βλέπω, το χέρι σου μπροστά. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν βλέπω τι βγάζεις. Τι κατάφερες, πες μου. Έλα. Και θα μας δούνε με μούτρα. Εγκάμνετε όλοι ξαφνικά relate. Όλες τις ταξιδιωτικές εκπομπές δείχνουν τους καλεσμένους να περνούν τέλεια, ενώ δαμέ αντικατοπτρίζεται η απόλυτη πραγματικότητα. Το πριχτυλίκι της γυναίκας σου, όταν κάνει τρεις ώρες να βγάλει ένα selfie μαζί σου, που στο τέλος δεν της αρέσει γιατί ζωφίζει, φταίει εσύ. Ο Βαρθακούρης μας όπως δεν το βάλει κάτω, και συνέχισε να θαυμάζει τα πανέμορφα τοπία. Βλέπουμε εκπληκτικά τοπία. Βλέπουμε πραγματικά ένα μαγευτικό θέαμα. Σιγά εσύ. Ναι, ναι, είδε εκεί κόμενα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι λιγούρι είσαι. Σιγάρε. Τι λιγούρι, σκέψανε σε μόνο σου. Βλέπουμε και ωραίες γυναίκες. Ο Χάρης δηλαδή τις έχει δει όλες. Δεν έχει σταματήσει, δεν έχει αφήσει καμία. Τέλος πάντων, τώρα τι τα λέω και βουρλίζομαι. Πώς μα φίλε. Κανένα, ξέρει πως ο θύμος. Σιγάρε, σιγάρε. Σιγά. Απλά δεν το δείχνω. Δεν απλακίζει αυτό. Έλα τώρα για όνομα του. Αλήθεια το λέω. Έπαιξε λίγο τον ματουίν του στα ξένα και εννοείται ότι έφαντη. Και τούτο έργο πάρε τόσου τόπου, και αμέ ήβρε να θεωρείται γενέζε που ρέσουν που δίπλα του, του να μου στέκεται καρτσίν του ή έξαλλη γυναίκα του, να ο πει επειδή στη Νέα Ζηλανδία τα πλάσματα. Ένα το συγχωρέσει και θα του μουρμουρά για το απρεπέ του βλέμμα, ναι, ναι. Βγάλε μια φωτογραφία εδώ με το ζώδιό μου, το κρυάρι. Χαίρομαι που παραδέχεις τα κέρατά σου. Γιατί λίγο πριν φλέρταρες, να το πούμε και αυτό στην κάμερα, δεν έχεις σταματήσει από την ώρα που έχεις έρθει εδώ. Τα ενίκω μη ενδύμωκο, δεν φλέρταρες. Όχι, να το ξέρει ο κόσμος. Δεν προλάβαμε να έρθουμε, δεν πρέπει να πατήσουμε το πόδι μας. Δεν προλάβαμε. Το γεγονός ότι είπες για τα κέρατά μου, ναι, σημαίνει ότι με κερατώνεις. Θα αρχίσω από τώρα, μιας και σε είδα πώς λειτουργεί στο εξωτερικό. Εκάλεσαν τα πλάσματα εκπομπή να πάνε ένα ταξίδι για να του πούνε για ταξιοθέατα και στήσαν τρικούβερ τον Καφκά ομπρόσπες κάμερες. Και άλλη αφορμή να γυρίσκε, να σε βγάλω με το άλμα με τα τέρατα. Ενώ σου μπορεί να έχεις τσέρα να πας στη κελέ σου σε λίγο. Μα τι είχαμε να πάει ακόμα στα λεσίο. Απλώς γύρισε λίγο το μάτι έτσι και είδε μια κοπέλ. Επίεται στην άλλη άκρη του κόσμου με ρώστες η ώρα. Παιδιά, ένα φευγαλείο δευτερόλεπτο την είδα, μην το κάνουμε θέμα δηλαδή. Είναι αστείο. Δεν τη θυμάμαι καν και να μου τη δείξει τώρα και να μπει σε αυτή. Ήταν, δεν τη θυμάμαι. Πέρασε ακριβώς μπροστά μου και έκανε ένα ο. Ένα ο. Σ' ακούω! Και απορώ την πατσαβούρα που σου άρεσε. Έλα ρε, μην το κάνεις τέτοιο. Όχι ρε, παιδιά, η πατσαβούρα. Δηλαδή, μία υπάρχει στη Μεγάλη Ζηλανδία. Παιδιά, αυτήν κοίταξε. Σε 12 πόλεις θα τα ακούτε. Προσπαθεί να κάνει δήλωση το πλάσμα, και άλλοι μου είσαι. Μια φυγιολόγησε! Ακούω σε! Αλλάζει το άλλο το κλασικό, παιδιά. Πάντα γίνει που γύρισες να δεις είναι σύμφωνα με τη γυναίκα σου άσχημη και πατσαβούρα. Ποτέ γυρίζεις να δεις κάποιον που θεωρούν ωραία. Ούλες οι άλλες είναι θεές, μόνο και που θεωρούμε εμείς είναι οχτροί. Αφού είναι τα κάσιμες, γιατί ζηλεύκεται καλό, α? Σούπα εγώ, δύο άντρες. Έλα, και τελείωσε. Και φαίνεσαι. Άσχημη. Ήθελες συγκόμενα και τα χάλια σου. Με φτιάξει, ετοιμάζονται κανονικά τούτοι. Και να είναι το άνθρωπο να έρθει με έναν παρέα μου στο ταξίδι. Η παραγωγή με το ζόρι να πάρει τη γυναίκα μου. Ιδού τα αποτελέσματα τώρα. Τέλος πάντων, ελπίζω μετά από μια γιασκή να ηρεμήσα. Put on the brake for me. I'm going to unhook you. Είπε. Θα το πάρω μόνος. Όχι. Το κοίτα. Δεν θα σημαίνω, θέλεις. Η Αντελίνα μπαίνει στο βαγονάκι του συνεπιβάτη. Και πώς τη λένε. Sorry. Και τα κάνει πάνω της, διότι σε εκείνο το σημείο πλέον έχουμε γκρεμό είτε δεξιά μας είτε αριστερά μας. Ένα κατεβό. Στα από αυτά μου, ένα σπάσει ο πλάνμα, κλασική γίνηση άντρα σε γάμο. Έγατσε την πάση του Έλκυθρον και άκρυψε το μου μουρκώσιο. Κανεί όλα, δεν πεινάζει.
Ακόμα και την ώρα μου εντυλιμένη με 87 σάκους και εγκλειστών το στόμα της με 45 χάλια βρίσκει τη δύναμη και τον τρόπο να φάει που τη γλώσσα ρε κουμπάρε. Πόσο τυχερός ο Βαρθακούρης όμως, πας στην πούτη του κρεμού μέσα στα σόνια με 45 λύκους γυρών του και το πιο άγωνο πράγμα συνεχίζει να είναι η μουρμούρα της γυναίκας. Κουράγιο φίλε μου, το μόνο καλό της υπόθεσης είναι ότι τούτη εξέραν που ήταν. Διότι ο επόμενος φίλος μας που πήγε στο Ρίο Ντε Ζανέιρο εφάνηκε μου λίγο συγχυσμένος. Όλοι έτσι, κι εμείς. Όλοι έτσι, όλοι έτσι. Θεά. Είναι λογικό να είναι ο Χριστός έτσι, ρε. Με τέτοιο τοπίο που βλέπει μπροστά του, λέει... Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ συγκινητικό. Και θα ήθελα να, κάποια στιγμή να φέρω και τη μάνα μου που θα της αρέσει πάρα πολύ και τον πατέρα μου, τους γονείς μου. Θα τους φέρω ένα ταξίδι εδώ, στο Ρίο Αντήριο. Ποιο Ρίο Αντήριο, γε μου. Είναι στο Ρίο της Ζανέιρο που είσαι. Μα έκρουσε ο εγκέφαλος ούλους του κόσμου με τα ταξίδια. Με θύμισε μου τον παρέα μου τον Γκρίχο Μπέρση, θυμάστε εδώ. Η καλωδιακή γέφυρα Χαρίλαος τρικούπη στην Ελλάδα. Συνδέει το Ρίο με το... Τεσναέρο, αν μπορεί. Τούτος αντί να πει Ρίο Αντήριον, είπε Ρίο Τεσναέρο, να μπορεί. Όλοι συγχύζουν για κάποιον λόγο. Το ίδιο και ο Παντελής. Επίσης στη Βραζιλία, λαλεί βλαγίες για το άγαλμα του Ιησού που έχουν τζαμέ, σε λαλεί πόσο πολλά θα ήθελε να πάρει τη μάμμα του στο Ρίο Αντήριο. Έκρουσε ο κέφαλος. Όπως και να έχει παιδιά, πολλά μαμόθρευτος πάντως, πρέπει να γιος του της κυρίας που είπε στην Ανίτα. Αυτό το παιδί περνάει πολύ δυστυχισμένα αυτή η γυναίκα. Πάρα πολύ. Πέρναγε δυστυχισμένα με την γυναίκα πολύ. Που είχε ναι, και ναι. Που εσύ τον χώρισε τον από χώρισα αυτήν. Εγώ, ναι. Διότι πήγαινα στο σπίτι της, Ανίτα, πάνω. Ναι. Του έχω φτιάξει ένα σπίτι από πάνω από μένα και εγώ μένα μένετε από κάτω. Στο ίδιο οίκημα. Στο ίδιο οίκημα. Μαμά, τέλεια πεθέρα. Ζει το δράμα για τον γιόκαν της με την ξετσίποτη που επήρε για γυναίκα του, ώσπου εχώρισε να τους ησύχασε και κλασικά μιλήσει στο σπίτι μου πάνω της, αϊκά σίδερα και ξέχαντη της. Πόσο με το κλάσικ μπορεί να είναι η περίπτωση. Και αν μιλήσει που κάτω, να ξέρετε ότι δεν την γλιτώνετε. Και παντρεύτηκε, πήρε αυτή τη γυναίκα τέλος πάντων, είναι 6 χρόνια παντρεμένος. Ανέβαινα πάνω, έχω τα κλειδιά. Ανέβαινα πάνω. Ναι, άνω, από πάνω. Από πάνω. Άνω κάτω το σπίτι, αυτή όλη μέρα, στα κομμωτήρια, yeah. Μακιγιάζ, ρούχα, έξοδα. Yeah. Λέω, τι γίνεται αυτό το πράγμα, το σπίτι γιατί είναι έτσι μέσα. Ανοίγω το ψυγείο, μουχλιασμένα όλα μέσα, τυριά, ψωμιά μέσα, άνω κάτω. Κρεβατοκάμαρα, δεν έβρισκε το παιδί μου ρούχα να αλλάξει. Το οποίο παιδί σου, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εσύ το είχες πολύ... Πάρα πολύ. Φροντισμένο. Ναι, φροντισμένο πάρα πολύ, με καθαρό, μοσχοβόλαγε. Είδατε, είσαι το γιο κάνεις ωραίο, φροντισμένο, μοσχοβόλαγε. Και ήρθε μια άλλη ξημαρισμένη. Θα τον καταστρέψει. Έπιανε το κλειδί, είναι μπενέσιο των πλασμάτων και έκαμε full inspection. Που τα ψυγεία ως την κρεβατοκάμαρα. Παιδιά, δηλαδή υπάρχει. Τελείωσε, μια... χωρίσανε. Υπάρχει καμία περίπτωση. Όχι, 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 όχι. Ο γιο μου θέλει να βρει κοπέλα καλή με, να του φτιάχνει παστίτσιο. Το παιδί μου έχει τρέλα με το παστίτσιο. Πρέπει αυτό το ξέρει, γιατί δεν το φτιάχνει. Αυτή την κοπέλα ζητάω. Αν ήταν βοήθησε, σε παρακαλώ, είμαι πολύ σε άσχημη κατάσταση. Γιατί δεν το έκαμε σε ένα σύνδημα καρονιά του φούρνου να πάει πάσα κακοσιόν. Ιδού τα αποτελέσματα. Τώρα είπε θερά γυρεύκη νέα νύφη για το γιον της. Παίζει να πεις πάντως έναν τεξενή νύφη που τις κατηγορίες που άκουε, εγύρισε της και έπιε ένα τηλέφωνο. Αλλά, Ανίτα, το να παντρευτείς ένα μαμάκια είναι το κάτι άλλο. Είναι μια καταδίκη για τη γυναίκα. Γιατί καταρχάς αυτό το πράγμα που έζησα ήταν φρικτό. Εγώ ξεκίνησα με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ντροπή σου. Τι μαμάκια. Θα με αφήσει να μιλήσω να τα πω όπως πρέπει να τα πω. Γιατί τι μαμάκια. Επειδή αγαπά το παιδί μου, είναι μαμάκια. Τι μαμάκια. Επειδή αγαπάμε το παιδί μου, είμαι μαμάκια. Να μάθουμε σε λίγο αν όντως είναι μαμάκια. Όταν τον ακούσουμε, να δούμε πρώτα τι έχει να πει η νύφη.
Μα είναι δυνατόν να έχουμε βρεθεί με το γιο σε μια πολύ τρυφερή στιγμή και δεν προλάβαμε να ανοίξουμε τα μάτια του να πιούμε καφέ και μπήκε μέσα να ανοίξει τα παράθυρα και να ελέγξει τα κρεβάτια. Μα είναι δυνατόν να ελέγξει το σεντόνι που θα μπορούσε να επιτύχει. Το σεντόνι που ήταν μαύρο! Το σεντόνι! Αχ, το σεντόνι! Το σεντόνι! Πώς και πώς να βρει αυτά τα. Α, τα σεντόνια! Α, ναι, καλέτε η αλληλεγγραφή και λέντη. Έκανα σεξ, αν είναι τα παράθυρα, παιδιά, να τσακάρει τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο του. Και η γένεια τη εδώ ξυμαρίσαν τα σεντόνια. Πώ να το κάνουν, κυρία μου, θα ξυμάρει το σεξ πρώτη φορά να ακούω. Κυρία Σοφία, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε επιτέλου και το γιον τη. Να δούμε, ρε παιδί μου, αν είναι τόσο μαμόθρευτο όσο μα είπε η πρώην γυναίκα του. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Τι ηλικία έχεις, Γιώργο μου? Είμαι 40. Γεια σου, Μανουλά. Γεια σου, Μανουλά. Με ακούτε? Μανούλα, γεια σου, σ' αγαπώ, αγόρι μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Και εγώ, Μανούλα μου, σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ. Πολύ, πολύ. Εμπολά μαμόθρευτος τελικά, αδερφιά. Το μωρό, 40 χρόνο γάρος, αφήνει τη μανούλα του να έβρει γενέκα και γίνει συγκυρίδες και κλαίει. Και εσύ δηλαδή είσαι σύμφωνος με το να έρθει η μάνα σου εδώ και να ζητάει να φύγει για σένα? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι και σήμερα στη δουλειά, στο μαγαζί. Να. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό. Και ήταν μια ευκαιρία, μια που βγήκε η μανούλα εκεί πέρα στην εκπομπή, ήταν μια ευκαιρία να ζητήσει και μια κοπέλα καλή που να ευχαριστεί εκείνη και εμένα. Μάλιστα. Εσύ μόνο σου δεν σου περάσει το μυαλό να το κάνει αυτό, ε? Μόνο του ρε Ανίτα μου, μα τι του λαλεί στο πλασμά του. Δεν θα πάει μόνο του να βρει γυναίκα. Αφού είναι και η μανούλα που ξέρει καλύτερα τι γυναίκα θέλει ο γιόκα τη. Γιατί να είναι κατώνεται ο Ζήνο. Αφού είσαι δουλειέ, να ακούει. Παντήσε που κάμισε όπου να του πιάσει η μανούλα. Να σε ρωτήσω, Γιώργο μου, εσύ πόνεσε που χώρισε με τη Δανάη, πόνεσε μέσα σου. Βέβαια, γιατί την αγάπηγα τη Δανάη. Ποτέ όμω περισσότερο από τη μανούλα. Καμία περισσότερο από τη μανούλα, Γιώργο. Η μανούλα είναι μία. Αυτό είναι αλήθεια, ότι η μανούλα είναι μία. Παιδιά, είναι απλώς μαμόθρευτος. Είμαι και παμπαγκούλης. Απορώ πως άντεξε την άλλη μαζί, 6 χρόνια. Πάμε να δούμε αν βρέθηκε καμιά υποψήφια νύφη, αν και εννοείται ότι καμία δεν θα μπει πάνω από τη μανούλα. Γεια σας. Γεια σας, μ' ακούτε? Τι είναι αυτό, μ' ακούτε? Είστε κλεισμένη φωνή, έχετε, τι έχετε εσείς? Όχι, έτσι μιλάω πάντα. Από μικρή. Δεν τους άρεσε να μιλάτε έτσι, μαντά μου, υπάρχει πρόβλημα. Με λένε Κατερίνα και είμαι 50 χρονών. 50 είναι. 50? 40 ο γιος μου, 50. Θα κάνουμε παιδιά. Και μπορεί. Εμένα και βασικά. Θα κάνουμε παιδιά 30 χρονών. Μίλα εσύ και κανόνες εσύ τα κάνεις. Κορίτσι μου, δεν θέλω. Μισό λεπτό. Αν το θέμα μου. Όσο και λεπτό. Με βολεύει πάρα πολύ που ο Γιώργος είναι τόσο δεμένος με τη μάνα του. Γιατί εγώ δουλεύω ταξί. Α, και ταξί. Και κάνω δουλειά στο βράδυ. Οπότε δεν θα ήθελα μια πεθερούλα. Και ταξί και όλα και τέτοια πράγματα. Όχι. Αλλά ταξί είναι. Ταξί, μπαινοβγαίνουν άντρες αυτά μέσα. Όχι, όχι. Θέλουμε μια γυναίκα. Εμείς θέλουμε μια γυναίκα νοικοκυράνικα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι νοικοκυράνικα. Δεν θέλω. Με ταξί και. Εσύ και κανόνες εσύ και κλείσε εσύ τη γραμμή. Όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλει έργα. Δεν πει 50 χρόνια ταξιζίνα. Έλα σου. Πάμε στην επόμενη μπέρκη που τσίζουμε μια γυναίκα για το γιον τη. Σε να μείνουμε δαμέ. Γεια σα, ποια είστε εσεί? Με λένε Γαβριάλα και είναι από την Ουκρανία. Α, καθόλου, κλείστε τη γραμμή. Κλείστε την, δεν τη θέλω να λοδαπεί. Χαου. Εμάζε εσένα, ρε κουμπάρε. Εμάζε εσένα, δεν βρίσκεται ίσα σου, σιόρ. Πώς είναι το όνομά σας? Γαβριάλα. Γαβριέλα κιόλα. Όχι, όχι, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Σε χάλεσε το Γαβριέλα, βέβαια. Ναι, ναι, όλα. Γαβριέλα. Ενώ όνομα Τζεντό μου είσαι άλλη που θέλει ο γιο Γαβριέλα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Δεν πρόκειται να δεχτώ μια Γαβριέλα δίπλα στο γιο μου. Πάνω από το πτώμα μου. Ξέρετε τι χρειάζεται του, κυρία, ναι. Μια Θέκλα Μπετρίδ. Να την κάμισε και όλα τα αποξηλίκη να πνάσουμε όλοι μα.
Πάμε να ακούσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μία από τις τηλεθεάτριες των vlog της Θέκλας μας. Βγήκαμε για ποτό τελικά και όλα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν χύμαρος. Αυτό είναι ανησυχητικό να γίνονται όλα γρήγορα, το έχουμε ξαναπεί. Φαγητό τη δεύτερη μέρα. Σεξ. Πάρα πολύ σεξ. Υπερβολικά. 10 φορές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο με τις ώρες. Και βάζει η Θέκλα το γράμμα της γυναίκας που λέει ότι έκαμε 10 φορές σεξ μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και προχωρά τάραχη. Μισό λεπτό. 10 φορές. Εγώ μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ούτε για κατούριμα δεν πάω 10 φορές. Όχι να κάνω σεξ 10 φορές. Χαρά στην αντοχή του Σιόρ. Θεωρούσε πως εννοείται πως θα μείνει σπίτι μου το βράδυ, ενώ εγώ δεν του το πρότεινα. Άρχισε να με ρωτάει για τη δουλειά μου λεπτομέρειες, που πήγα και τι έκανα, και εγώ του το αρνήθηκα. Και κάτι κωμικό, είδα και άλλα κωμικά εγώ προηγουμένως. Σπάσαμε το κρεβάτι μου. Είχε μεγάλο πρόβλημα με τα κιλά του. Μα τι έκανα σιώτα πλάτα. Διαλύσαν τα κρεβάτια του. Ήταν κι άλλος παχύς από ό,τι μαθαίνουμε, πόσο να αντέξουν οι σούστες σε τα σέρκα, σε τα σύερα του κρεβαθιού. Αφού κάνετε το overuse, ευκάλετε το κρεβάτι, το ήταν lost. Σε τούτα ούλα, γιατί τα λάδεις της Θέκλας, φιλενάδα, για να έρθει να σου σάσει το κρεβάτι. Να ξαναγυρίσω, όχι να μην ξαναγυρίσεις. Άντε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και οι γυναίκες στην ηλικία μας είναι λίγο μικρότερα από μένα, γιατί στην ηλικία μας 10 ώρες σεξ το Σαββατοκύριακο, έλεος. Είναι πολύ κουραστικό. Είπαμε να ευχαριστιόμαστε το σεξ, αλλά όχι και έτσι. Έχει απολύτω δίκιο η Θέκλα. Γιατί να υποβάλει τον εαυτό σου την ταλαιπωρία. Καλά, κάμπι να κλιμπαρίσει να μην πάει πίσω στον Παχύνε επιβί τώρα. Να κάτσει. Να κάτσει, σαν που είσαι. Ή να κάτσει σε κάποιον που είναι οκ. Με μια δυο φορέ τη φτωμά. Είσαι σου κρίμα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι η Θέκλα μας επέστρεψε στα ελλαδικά κανάλια και μοιράζει τις απαραίτητες συμβουλές και στους Calamars. Σε δανείζομαι, έτσι, και βλέπει το σύζυγό της να ερωτοτροπεί. Okay. Και πες ότι τη στρίβει εκείνη την ώρα. Αυτό είναι άλλο τώρα. Αυτό είναι άλλο, δεν είναι. Εδώ έχει παραδείγματα, τον είδε. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκείνο δεν είναι παραλήρημα. Εκείνο το έχει δει. Όμως στην περίπτωση. Συγγνώμη, πώς. Που θα έρθει ο σύζυγος να σου πει, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ενώ το βλέπεις καβάλα. Δηλαδή εκεί. Είναι άλλο. Είναι gaslighting. Δεν είναι υπασία. Ωραίες συμβουλές για τον Καλαμαρό, η Θέκλα. Αν έβρετε τη γυναίκα σας καβάλα με κάποιον άλλο στο κρεβάτι και πει σας δεν είναι ευθυπνομίζεις, δεν την πιστέψετε. Διότι όντως ερωτώνει σας. Εφώτισες μπαρέ Θέκλα. Και αν νομίζετε ότι τούτο είναι τα προβλήματα, που να δείτε τι γυρίσκεται στα διλήμματα. Λοιπόν, εσύ τα έχεις με έναν άνθρωπο 60 ετών και εσύ είσαι 32 μόλις. Από ό,τι καταλαβαίνω, τον εκμεταλλεύεις οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό σε ενδιαφέρει μόνο. Εσύ τα έχεις φτιάξει παράλληλα με το γιο του. Όμως με το γιο του έχετε σκαφιστεί να τα φτιάξεις εσύ και καλά στην αδελφή σου με το γιο, δηλαδή με τον σύντροφό σου, για να μην καταλάβουν τίποτα. Ακριβώς. Και να μπορείς να βλέπεις πιο συχνά τον εραστή όχι, σου. Όχι, είναι οικονομικό το θέμα. Όχι, Γρηγόρη μου, είναι οικονομικό, είναι τσουλικό το θέμα. Μα εμπράγοντα από ακούμε, ρε παιδιά, είσαι με τον παππού, είσαι με τον γιο. Σου για να μην χάσει κανένα, να βάλει την αρφή της να παντρευτεί το γιο του παππού. Μα τι παθάνει καλά, Μαράς, παιδιά, πελάνε τέλεια. Δω και μια απάντηση, κυρία μου, η Μαρίδη μου, που ζήστε εμπεριστατωμένες που μόνο εσύ μπορείς να δόκεις. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ σε αυτό το κανάλι, θα εξηγηθώ. Η λέξη μωρή, την ξέρεις, είναι λέξη του Ευαγγελίου. Σωστά. Παραδείγματος χάρη, οι μωρές παρθένες. Υπάρχει στην ελληνική γλώσσα από τον 19ο αιώνα, μερικές περιοχές χάνουν το μη και είναι ωρή ή ωρέ, ωρέ παλικάρια για που το βάλατε. Οπότε είναι μια λέξη που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Μωρή, είσαι τρελή. Θα ανακατέψεις τη χοντρή, την αδελφή σου, μέσα μη τη λέμε, σε μία σχέση. Γεματούλα, την είπε, γεματούλα. Πού το μας εμάρανε. Μωρή, είσαι τρελή. Πάτε καθώς στην πασά την αδελφή σου. Μα σας παρακαλώ, μην τη λέτε χοντρή. Τούτο τους επίραξε, παιδιά. Ούλα τα άλλα είναι οκ. Okay. Να πάμε στο επόμενο πρόβλημα, παρακαλώ, διότι είναι πολλές υπελές σήμερα. Κατερίνα μου και κυρία Μάρα, το θέμα είναι ότι τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έχω την ευκαιρία και εγώ και εκείνος να διορθώσουμε το λάθος. Πώς? Ακούγεται σκληρό, αλλά η γυναίκα του δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά της. Γι' αυτό σκέφτομαι να σχεδιάσω τώρα τη ζωή μου σωστά.
ψυχομαχή η γυναίκα του κόμενου της και σάσαρε να της το φάει τώρα που είναι η άλλη σε κόμμα και βρει την ευκαιρία. Ποια λύση θα της δώσει άραγε η δόκτωρ Μεϊμαρίδη? Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα σε βοηθήσω να βρεις ένα καλό γραφείο κηδιών, να το κλείσεις από τώρα, γιατί είναι όπως οι αεροπορικές εταιρείες. Αν ο θάνατος γίνει μετά από διετία, θα έχεις καλύτερη τιμή. Εξαλείται. Έχει όμως ένα δίκιο. Πάντως αν είχαν νουν, είσαι να τις παίρνουν τζαμέτουν τις τύπισσες, να τις τριχομαλίζει επί τόπου η δόκτωρ Μεϊμαρίδη, για να γλιτώνουμε και από τα έξω το τηλεφώνο. Με το που ακούει και η επόμενη τηλεθεάτρια, έναν τεξέζει και πιάνει τηλέφωνο έξαλλη για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και να λέει γυναικούλα, βλέπετε τι αντούλη έχω, βλέπετε τι καλόν άντρα έχω. Η κόμενα τον περιμένει από κάτω. Λοιπόν, σταματήστε έλεος. Κατερινά, μην τους βγάλεις τη τηλεόραση αυτούς τους ανθρώπους. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου. Έχεις δίκιο, κυρία Τρικερία. Όχι, πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε. Με συγχωρείτε, κυρία Γλυκερία. Τι δεν είπε, καρκόλες. Sorry, παιδιά, πρέπει να το κάνω απόδοση για να φάει πρόστιμο. Ας ηρεμήσει, κυρία Γλυκερία. Έχει δίκιο, αλλά και είναι εκτός αυτού. Δεν έχει μια φίλη να της μιλήσει, να τα βγάλει από μέσα της. Διότι σε έτσι περιπτώσεις η φίλη είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας το είπα πολλές φορές. Η πορεία που εχάραξε ο φίλος μου Ερντογάν. Φιλούθηκε. Μπέστη, υπάρχει μια οικειότητα με εξέρχη και επισκόπου Ερντογάν, γι' αυτό μπορεί να τον καλεί έτσι ωραία και χαλαρά φίλο, να σου στείλει τον μπέστη του Ερντογάν που κάνουν τα έσχιστα, κανένα μήνυμα στο WhatsApp να τα λύσουν. Εμάς τι είμαστε λαλοί. Εμείς δεν ακούμε. Εμείς είμαστε όπως τους παίχτες του Ρουκ Ζουκ με τα ακουστικά. Και ο χρόνος αρχίζει από Ρουκ Ζουκ. Η Ζέτα έχει μικρό τέτοιο. Αυτό. Εγώ αντιχόμαν τη Ζέτα. Η λέξη είναι μπούστον, δηλαδή του αλλού η ζέτα έχει μιτσί και ο άλλος απαντά πάτο. Άρα έχει και μιτσί μπάτον και μιτσί βιτσί. Όχι, όχι, που το ξέρεις αυτό, κάτι είναι πληροφορία που δεν πρέπει να την ξέρεις. Μικρό, έχει μικρό... Στήθος. Αλλιώς πώς το λέμε το στήθος. Βιτσά. Αλλιώς... Μπούστο. Μπράβο. Μπράβο. Μάδε χαρά ρε παιδιά. Μάδε χαρά μου ήβρε ο άλλος ότι η ζέτα έχει μιτσά. Ούτε πως στέκεται ανάμεσα τους οι κακομάζαλοι. Πάντως είναι πολλά εξαιρετικά τρόλ στα παιδιά. Και μετά κλέμεν εμείς για γιους του Κρίκου. Που θα δούμε μετά. Ναι. Στα άλλα τηλεπαιχνίδια τι γυρίσκεται, έχουν καλύτερους παίχτες. Ονομάζεστε? Είμαι Χρύσα. Νικόλας. Ο Νικόλας. Α, βαρύς ο Νικόλας. Και ασύγκροτος. Συγγνώμη, με το ζόρι σε έφερε εδώ. Δεν ήθελα. Δεν ήθελες ή δεν ήθελε? Δεν ήθελα εγώ. Ναι, και. Εκείνη πάει παντού. Δε. Πάει παντού. Σε όλα ναι. Τα τηλεπαιχνίδια εννοείς ή πάει παντού γενικά? Ναι, σε όλα τα τηλεπαιχνίδια πάει. Πάει σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαπτίσεις, σε βραδινές εξόδους. Εγώ δεν. Είστε αντρόγινο? Ναι, ναι. Όχι, όχι. Είστε αντρόγινο? Ναι, όχι, 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 όχι. Όχι. Τσάκρισε τον άνθρωπο με φτιανέξαλλο. Δεν ήθελε να πάει. Επήρε τον γενικά με το ζόρι. Μαζί γίνει πάει παντού. Γάμους, βαπτίσια, κοινωνικές εκδηλώσεις, τηλεπαιχνίδια. Σε κολοσίτητο, σε τον κέρι. Δεν είσαι μόνο να σταφατσίζει αφή. Τελικά σε τον το παιχνίδι καλά σε έπαιρνα καλά. Μόνο ο Λιάνκας και η επόμενη κυρία. Πόσο είναι 57 ή 74, 75, πόσο είστε? 75. Τι κάνεις και κρατιέσαι τόσο νέα και φρέσκια και όμορφη, πες. Πολύ σε. Πολύ σε. Έχουμε βρει ένα συγκεκριμένο γενικά, ας πούμε. Όχι, έχω συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο, είναι σύντροφος, σύζυγος, τι είναι? Σύντροφος. Σύντροφος, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πόσες φορές την εβδομάδα κάνουμε? Όποτε μπορούμε, αλλά αυτός είναι 46 χρονών. Μικρότερος και από μένα. Δηλαδή και εγώ μεγάλος της πέφτω, καταλάβετε τι γίνεται. Ευτυχώς που έφυγε και γλιτώσαμε, παιδιά. Είδατε, 75 χρόνια διατηρείται λόγω άκρα του σεξ. Να την ακούτε τη γιαγιά, είναι το μυστικό της νιώτης της. Σκεφτείτε να βρεθεί με ζύον τον κόμενο της τηλεθεάτρια στη Σέκλα. Έχουν να σπάσουν κρεβάθια, θα πάρουν φωτιά τα σκλουβέρκα. Μα τι παθανούλοι, τι παθανούλοι έχουν πάρει αν έβγαινε η λύπητος τους. Να προσέχετε γιατί εκτός που κρεβάθια, να σπάσει σε κανέναν κόκκαλο για να βρούμε στα νοσοκομεία. Και στην Κύπρο είναι λίγο δύσκολη διάδρομη προς το νοσοκομείο. Πριν από ένα περίπου μήνα, γυναίκα καρκινοπαθή, η οποία αιμορραγούσε, δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τη μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Λοιπόν, έγιναν τότε διευθετήσεις και με ένα μονοκάμπινο όχημα η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου. Με μονοκάμπινο. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς μετά από αυτό το γεγονός? Μάλιστα. Εκτέλεσε χρέη ασθενοφόρου το μονοκάμπινο.
Μάλιστα. Έβαλαν τη γυναίκα μου αιμορραγούσε μέσα στην κάσα του μονοκάμπινου για να την πάρουν νοσοκομείο. Το μονοκάμπινο εκτελούσε χρέη ασθενοφόρου. Only in Cyprus. Κατά τα άλλα πάμε καλά, παιδιά, είμαστε στην Ευρώπη. Αν τις έβαλαν και ένα μαξιλαρούι μέσα στην κάσα, θα ήταν και πιο άνετα. Δίπλα από τις σίκλες, τα σινιά, τις λαστιχοποίνες. Πάλε καλά που τις έβαλαν τις λαστιχοποίνες, που πίσω πας στην κελέντζη για να γίνουν έτσι ένα μαλαχτά. Σε την ώρα που στην Κύπρο φορτώνουν αρρώστους μέσα στα διπλοκάμπινα και κουλιαντηρίζουν τους ποτζίποτα, στην Ελλάδα φορτώνουν μοντέλα, πας στα φορτηγά με τα τάγκα και γυρίζουμε στους δρόμους. Μπαίνω στο σετ και νιώθω τεράστιο άγχος ξαφνικά, αλλά θέλω και πάρα πολύ να το απολαύσω, οπότε λέω τώρα το δίνουμε, χαμόγελο. Να η χαρά, αμέσως χαμογέλασε. Εντάξει, Θεά. Ναι, μήπως γελάει υπερβολικά. Χαρά, χαμόγελο, αλλά όχι και πολύ υπερβολικά, έτσι. Όχι, τώρα όμως το έκανε ψεύτικο και θα φανεί, βλέπεις. Ναι. Τώρα είναι ψεύτικο χαμόγελο. Ναι. Αν μη τι άλλο το ζει η χαρά. Ναι, δόξα τω Θεώ, έφτασε. Μπράβο, χαρά. Τέλεια, βεφκιά, λούνονται με τα βραζιά πάνω σε μια κινούμενη πλατφόρμα. Μόνο οι καλαμαρές δεν μπορούσαν να σκεφτούν έτσι πράγμα. Εντάξει, πίσω τους να γυρίσκονται καράμπολες. Να του μπαρείς και ο ένας αρσενικός πας στον άλλο. Μα τι είναι το πράγμα σιγά. Περέσαν μέσα στους δρόμους της Αθήνας και παραλυρούσαν οι άντρες. Πάντως στην Κύπρο δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, αφού οι δρόμοι της Λευκοσίας ήταν κλειστοί. Πότε ήταν να ρέξει η πλατφόρμα. Ήταν να ακολουθά οδηγός της ταπέλες, τις σύντρες που γράφουν εκτροπή, εκτροπή, εκτροπή. Όπως και να έχει όμως, άμα σε λαλό ότι αστριζή παλαβώσα με το θέαμα, αν εννοώ το. Χαιρετήστε τον κόσμο στο μπαλκόνια. Τρελαίνομαι με τις συνεδιεύτες λίγο. Βαράει η γυναίκα τον άντρα. Γιατί κοίταξε τον κόσμο. Έκανε κάτι, έκανε κάτι και γυρνάει η γυναίκα και του κάνει. Άσε με, τι κάνει. Πάει την παρέκκληση. Ναι, και την παίρνει η καλιά και έφευγε. Χωρίσαν τα πλάσματα. Έπαθε όπως το Βαρθαγούρι πριν ο φίλος μας. Να βγεις έναν περίπατο με τη γυναίκα σου και ξαφνικά να δέσεις υπομπρός ένα φορτηγό τη τσίρες. Θα γυρίσεις να δεις, κουμπάρι, να γυρίσεις. Έφαν την οπαρέας. Πάντως οι κοπέλες συνεχίσαν ακάθεκτες. Ασημείνεσαι το στάδι που λίγο είναι Ελλήνων. Δώσ' τα όλα. Είσαι η μόνη που περνάει μπροστά από το σύνταγμα. Ασημείνεσαι. Έλα. Φανταστικό. Βρέχεσαι. Έχεις νερά. Ποζάρεις. Παίζεις. Βρέχηκα. Δεν το περιμένεις. Χριστέ μου, τι μου σημαίνει. Τι ωραίο που είναι το ντους που κάνω. Γυρνάς στα πόδια σου, πάντα στις μύτες. Ποζάρεις δυναμικά. Γελάς. Παίζεις με τα μαλλιά σου. Το διασκεδάζεις. Αν μπορείς, στηρίζεις τα χέρια σου. Στο πλάι. Μπροστά. Με χαρά. Με τσαχπινιά. Με πόδια ψηλά. Χαμογελαστά. Κάλτο από μέσα σου. Μπορείς να αφήσεις τα χέρια σου, να φωνάξεις, να χαμογελάσεις, να το νιώσεις, να θυμώσεις. Είσαι παιδί. Συγγνώμη, αλλά είναι καλά τούτη κοπέλα. Τι είναι τούτα, ρε κουμπάρ. Έτσι όπως πάει να εγκατεβάσουμε η πλατφόρμα, θα βρεις την αθαλάσσα. Ειλικρά δεν παγκαλάσουν το σοου. Πάντως ευκήγαμε έξω εμείς, στείλαμε τον Παναή για ένα mini gallop με τη στήριξη της εταιρείας GS Χατζηγιάννης Logistics Limited και ερωτήσαμε εσάς να μας πείτε πώς θα νιώθετε εάν θεωρούσετε το αντίστοιχο πράγμα να συμβαίνει στους κυπριακούς δρόμους. Πάμε να δούμε τι μας είπετε. Εντάξει, γιατί όχι, είναι τουρ που πιέναν, ενώ... Να το έκαμνες, ας πούμε, εσύ, αν πιένες στο next top model, να το έκαμνες. Θα πιένα πρώτο στο next top model. Κακώς, δεν θα πρέπει. Είσαι πολλά καλύτερη, πολλά πιο όμορφη που λες μέσα, δες πάντα, αλλά όχι. Όχι, όχι. Άτσο, Παναής. Είδατε, ολόγησα να κάνω κομπλιμέντον της κορούδας. Είσαι πολλά πιο όμορφη που λες μέσα. Καμνά αντίδραση πάντως.
που την κοπέλα απλά προσπέρασε το. Τι να κάνω, ζει καημένη, είδε τον έτσι με τα μούσια, αλλά λύσει το που κάποτε δεν πρέπει να φύγει. Σειράξε εδώ. Πάμε παρακάτω όμω. Ένα σωστό πράγμα. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι έξω από τη Βουλή. Και δεύτερο, μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα. Να περνά ο κόσμο, να βλέπει τι κοπέλε. Είσαι στον Μαντελή. Να βλέπει τι κοπέλε ο Μαντελή. Έτσι μπορεί να φτιάξει να φτιάξει παντόφλε έξω από σπίτι μου. Μπράβο, ακριβώ. Έχουν και γονιακά προβλήματα. Εσύ δίκιο ο Μαντελή. Είδαμε και τον άλλον πριν που τον επισκάλισε η γυναίκα του στη στράτα. Πώ να συγκεντρωθεί να οδηγήσει έτσι. Άμα θεωρεί την άλλη ντουμπομένη έτσι μπρο σου. Τουμπάρι, το ξέρει τουμπάρι. Άλλη άποψη υπάρχει. Ήταν να το ακολουθήσω να δω που είναι να πάρει, φίλε. Να... Σου λέει να σταματήσουν, να σπέρνει να κατεβεί, να σκουπίσει, να πιέσει, να μπουρνούζει, κάτι. Κοίτα, αν είναι κρυάδα, είναι κρίμα οι κουπέλε να μάθουν τίποτα για καμιά πνευμονία. Πάμε από εδώ. Ήταν να πάει να τι βράσει ο φίλο μα, να μην κρυώνουν οι κοπέλε, για να δείτε ρε, τι ευγενικό λαό είμαστε, ρε. Ήταν να πάει να τι φωντζήσει, να του κάνει με το πιστολάκι τα μαλλιά του, να τι σεπάσει με καμιά μπατανιούα. Τι καλό. Άλλον έχουμε. Υπέροχα. Υπέροχο. Υπέροχο. Θόρυ να γίνει στην Κύπρο, τι να κάνει δηλαδή. Ω, ήταν να πάω και εγώ. Να κάνει μπανιό. Φυσικά. Φυσικότατα. Καλό. Τέλειο. Δεν το σκέφτηκε καν. Ήταν να πάει να λουθεί μαζί του. Έντε στα κυβικά τα δικά μου ο φίλο μου, χωρί το τζεντο χωρί με στον ντουζ. Άλλη άποψη. Ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, αν το θόρυ να γίνει στην Κύπρο, το πράγμα να δέχεσαι. Μπορεί να μου τραβάνει την προσοχή να τον πάρω, αλλά. Αν το έβλεπε να γίνεται έξω από τη Βουλή στην Κύπρο, έξω από το Ρεδρικό μου, αρχιεπισκοπή μου, έτσι το πού. Καλά, ρε Παναγιώτη μου, τόσα συμβαίνουν έξω από τη Βουλή. Τούτο είναι να με χαλάσει. Σωστό, τούτο θα ήταν το λιότερο. Έγαλο. Έγιναν τόσα δε τόσα. Να μα ενοχλήσει τώρα ένα μοντέλο με το Βραζίλ, πα σε μια πλατφόρμα σιγά. Πάντω θέλω να σα πω ότι η παραγωγή του έξω το μοντέλο δεν έμεινε μόνο στο ντουζ πάνω σε εκείνη την πλατφόρμα. Επίρθαν του για να είστε παρακάτω, αφού στην επόμενη αποστολή οι κοπέλες έπρεπε να φωτογραφηθούν με κουφάες. Ωραία Μαρτίνα. Μπράβο Μαρτίνα. Γίνε και πιο μπροστά σε μένα, άλλαξε το πρόσωπο. Ωραία Μαλακά, Μαλακά. Μείνε τώρα. Μείνε Μαρτίνα. Τέλεια. Τέλεια Μαρτίνα. Μπράβο σου κορίτσι μου. Σούπερ. Άντε μπράβο Παναγιά. Μπράβο. Αφού είναι στο παντελόνι μου. Μπήκε ο κούφο με στο παντελόνι τη. Μα μέσα σου τύχει. Όπω σε φωτογραφίζουν για μια άνοιγμα, ένιωσε τον κούφο να τρυπώνει μέσα στο βραζίνι τη. Άντε μετά από ζάρι. Δώσε. Έχει την πάρα τη γέρη μου. Βρίσκει μία μικρή χαραμάδα το παλιόφιδο και μπαίνει πίσω στον ποπό μου και φτάνει μέχρι το γόνατο και δεν ξέρω τι να το κάνω. Κρίκαρα. Οι άλλες δεν το έξι, να χάσκω και λίγο. Ούτε πως χαζίνει να τη φάει κουφή η τριζέφαλη τη γέρη μου τη γέννα. Έφτασε ενώ στο γόνατο της. Τίποτε, πλήρης αναισθησία. Παλιάφιδο λάλη του. Κατόφιδι. Κάτω. Γιατί δεν ακούς. Α, είναι κουφή. Όπως την επόμενη παίκτρια που δήλωσε εξ αρχής ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει την δοκιμασία. Άμα είναι με φίδια η φωτογράφηση, κάτι το οποίο απεχθάνομαι, αλλά πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Δεν νομίζω να αφήσω το σπίτι την ίδια τόσο εύκολα επειδή φοβάμαι τα φίδια. Έκανα, δεν θα τα παρετήσει τόσο εύκολα για φτιάξει κουφάες. Πάμε να δούμε την αντίδραση της μόλις είδεν τις κουφάες. Με το που είδα το φίδι, σκέφτηκα ότι σήμερα είναι η μέρα μου να φύγω από το σπίτι του GNTM. Κάτι το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς εκείνη τη στιγμή. Η Σουζάνα. Η Σουζάνα βγήκε έξω. Κλαίζει, οδύνεται. Ήρθε η ώρα μου να φύγω από το σπίτι του GNTM. Συγγνώμη, είναι πριν ένα λεπτό που έλεγα ότι δεν θα φύγει τόσο εύκολα. Τι μεσολάβησε. Τέλος πάντων, τελικά φωτογραφήθηκε με την κουφινόξα. Και.
το πιο δεξιά σου. Ένα βηματάκι. Τέλειο. Το αφήνω. Ναι, άστο. Μπράβο. Μείνεις σε τρελή όμως. Να έχεις καλή έκφραση. Μείνεις σε τρελή, καλή Σουζάννα. Έκφραση, καλή έκφραση. Τη στιγμή που ήταν το φίδι στο φίδι. Έρυφκε είναι κουτσακωμένα τα πράγματα πάνω. Έφτιαξες μένει πάνω της, βαστά την έτσι. Σε προσπαθεί να κάνει πόζες. Εμεντέλεια. Εγκρίμανε οι κορούες όπως ρε κουμπάρε. Αχ, όχι να το κουμπώσω γιατί να μου πέσει ο παντελόνις για κορούμε. Όντως εγκρίμα με φτιά. Κατάβαση μπουχτήρια, ντους πάνω σε πλατφόρμες, κουφάες. Τι άλλο θα βάλουν να κάνω, μάλλον εγώ απορώ. Τον το πράγμα όμως με τις κουφάες, θέλω να σας πω, επηρεάσει τους δικούς μας, δηλαδή στην Κύπρο, που ξαφνικά σκέψαν όλοι να τις τυλίγονται και να φκένουν στις τηλεοράσεις. Είμαστε έτοιμοι ο Μιχάλης να ξεπεράσει το φόβο του. Όχι, ακόμα λίγο. Και να αγγίξει τουλάχιστον να πιάσει. Άντε, Μιχάλη, να το πιάσει λίγο τουλάχιστον. Να ξεπεράσει το φόβο. Ο Χάρης, πού είναι να το πιάσει. Ναι. Όχι, τώρα, όχι τώρα. Έλα, έλα. Όχι τώρα, έλα. Έλα, έλα. Μιχάλη, κάνε μια φωτογραφία. Κάνε μια φωτογραφία, ρε Μιχάλη. Μπράβο, μπάλα μου. Εγάμαν το ολόκληρο μόνο θέμα να πιάσουν ένα φίλ. Ξαφνικά όλοι στην τηλεόραση κυκλοφορούν με ένα βόαν μπα στα ζητήσια του. Μα τι γίνεται, δώστε παμό. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε όλοι να αρκέψουμε να σουμαλιζόμαστε τις κουφάες ξαφνικά, έλεος. Το ίδιο πάντως συμβαίνει και στην εκπομπή της Ευρυπίδου. Εντάξει, για μένα όμως, ψεύτικη κουφή, είπα να το κάνω λίγο πιο low budget. Πάμε σε κουνέλια. Α? Πολύ πιο ωραίο ζώο. Από φίδι σε κουνελάκι και τι κουνελάκι, ρε παιδιά. Από φίδι σε κουνέλια. Τι να κάνουμε, τι είναι. Ξηκούφανε μας, κόρη μου. Μα τι κάνουν στα πάνελ το μεσημεριανό. Σύρνουν ένας το άλλο που φάεις μες στα πόθια όσο τσιριλού. Μα μπελάναν όλοι πιο. Και τι έκαμε η Ευρυπίδου με την ψεύτικη την κουφή, έφκαλε την έξω. Εδώ το φίδι. Είναι πολύ καλό αυτό το φίδι. Είναι, έχει και παγέτσες πάνω. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε και στο κουνελάκι εδώ που είστε με φίδια. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μα τι κάνουμε εσύ. Εσύ να χαμε μια φίδα ψεύτικη, μια άλλη τσιρίλα, η Ευρυπίδου είχα δει μια. Μα τι ωραία είναι τα μακρύ φίδι με τις μπαγέτες. Και μετά τύλιξε το πάστο λεμόν της με τις μαλλούρες και στρίχες που σύνταξε που είχαμε και συνέχισε την εκπομπή της, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Ώρες, ώρες αναρωθούμε πόσο πιο χαμηλά να παίζουν σε δουν την εκπομπή. Έχουμε ένα λεπτάκι και ξεκινάμε. Κυρία Άκτια μου, θέλω την υποστήριξή σας. Ωραία, βέβαια. Κυρία Εύη μου, και εσείς τον Τάσο μας. Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω, κυρία Εύη, θα βάλω τα δυνατά μου, εντάξει. Άτε, άτε, να πάρουμε το κρεμούλε. Εντάξει, θα σας... Ένα λεπτό, έχουμε ο χρόνος να ξεκινάει ποτάρα. Φαίνεται ότι μαγειρεύεις το σπίτι. Αγκόψω τα χέρια μου. Είδατε. Έτσι, έτσι. Η καλή νοικοκυρέ. Πολύ καλά. Πάω καλά, κυρία Άκτια μου. Ελπίζω, κυρία Άκτια μου, να πιένω καλά. Μην παίρνεις μικρές πατάτες, ξυπνάκια. Μα το μικρή είναι πιο δύσκολη. Πιο μικρές. Τατσούλη μου, άντε. Το παλεύω, κυρία Εύη, το παλεύω. Μεγάλες ή μικρές να πάρω, κυρία Άκτια μου. Είναι πιο εύκολο. Μικρές, μικρές. Μικρές, καλύτερα. Καταλάβετε τι είδαμε. Έβαλα μάχη για να καθαρίσουν πατάτες και ρωτάει η Ευρυπίδου την τηλεθεάτρια της να πιάνω τη μητσά μου είναι εύκολο. Η τηλεθεάτρια να φωνάζει ένα κέιζι μυάλι. Και εμείς να καθαρίσουμε τον Τάσο σε Ευρυπίδου να καθαρίσουμε μια κομπή πατάτες για να δούμε ποια από τις κοιό τηλεθεάτριες θα κερδίσει τις σαλακλοκρέμες. Άντε με το καλό στην επόμενη εκπομπή να καθαρίσει το λουβί ξυγούνι. Ήρθε όμως η ώρα που όλοι περιμένουμε στη νέα έρευνα του Χάρη. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ του Με Αγάπη Χριστιανά έκατσε κάτω, έσπασε τον νου του και σκέφτηκε νέες συμβουλές για όλους μας. Πάμε λοιπόν να μάθουμε το θέμα της εβδομάδας. Έχω να σου πω, κάνε τον μπάνιο σου μία ερωτική απόλαυση. Οκ. Κάνε τον μπάνιο σου μία ερωτική απόλαυση. Καταλάβετε τι θα ζήσουμε και σήμερα, ναι. Νιώθω ήδη την μαλακία να έρχεται. Θωρώντα το βλέμμα του. Ήρθε με άγρια διαθέσει ο Χάρης σήμερα. Πάμε στο πρώτο να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα.
Βγάλε τα ρούχα σου, πηγαίνει στο σαλόνι, πε του άντρα σου ότι τη γυναίκα σου δεν θα πάω να κάνω μπάνιο, και φκάρ τα ρούχα σου πια μέσα στο σαλόνι, έτσι πολύ ωραία αισθησιακά. Και κάποια στιγμή με το που βγάλει την μπλούζα ή το παντελόνι σου, να υπάρχει κάπου γραμμένο το όνομα του συντρόφου σου επάνω στο κορμί σου. Τέλειο. Να τη τσιρωθώ ο μπρος που την αστέρω και να έχω κάπου το όνομα της γραμμένο πάνω στο κορμί μου. Ακριβώς. Εντάξει, αγάπη μου, εσύ που γέλασες έτσι, εμένα χορέγραψε όλο το οικογενειακό της Λέντρομα, ρε. Όχι μόνο το όνομα της. Ακούτε σκέψη που έκαμε, παιδιά. Να κάτσεις τίτσιλο, να γράφεις πάνω σου με το φλομάστερ. Μετά να φορείς τα ρούχα σου, σαν να συμβαίνει τίποτα, μετά να ξεντηθείς για να είναι η άλλη γραμμένη το όνομα της πάνω σου. Γιατί να κάνεις την όλη τη διαδικασία. Φώναξες κανονικά, σε αφήσει λίγο μπράζ, να το γράψεις πάνω σου. Άσε που θα πιάνει το μελάνι με το συντρίχα μου, Πάμε παρακάτω. Το κλασικό. Ναι. Γέμισε τον μπάνιο. Ναι. Βάλε τα κεράκια σου. Ναι. Βάλε τα έλαια σου. Βάλε τα πέταλα, τα πέταλα σου. Και φώναξε τον να ζήσετε μαζί το πιο ρομαντικό σκηνικό. Πολλά καλό. Να βάλουμε τα κεράκια μας, τα έλαια μας, τα πέταλα μας. Να κάτσουμε μέσα στο μπάνιο έτσι ρομαντικά. Και πόξω τα κοπελούθια να βρούξα από όλοι στο σπίτι να τα κάνουν όλα κάμπο. Μα ποιος έχει ώρα ρε κουμπάρι για τα πράγματα της σήμερα ημέρα ρε χάρη μου. Ας είπα και εγώ στον μπάνιο μόλις κάτσω μέσα να φτιούλω τον ρομπός. Είναι νόμος της φυσικής. Και να βγάλουμε την νύχτα με ένα φλόκ χωρίς το χέρι της στο τέλος. Άλλο. Κάθεσαι στον καναπέ και βλέπεις εσύ το έργο σου, εντάξει. Είναι και ένα ζουλί, μια χαρά υπέροχα. Και εγώ ετοιμάζομαι να πάω να κάνω τον μπάνιο μου. Ναι. Κάντε πιο ψηλά, να φαίνεται λίγο ποδαράκι. Σαν τον Κωνσταντάρα θα βγεις. Εγώ είμαι γυναίκα, Αναστασία. Ναι, αυτή είναι η γυναίκα, Αναστασία. Αλλά έτσι τυλιμμένες σαν πιτόγυρο. Εσύ πώς τυλίγεσαι. Είσαι ο άντρας. Κάτω, λες να φαίνεται λίγο πόδι, κάτι. Τέλος πάντων, ναι. Λίγο μπουτάκι δείξε στο λαό. Εντάξει. Ναι. Και... Πάρα καλύτερα ψώ μαντιλιά και τελείς τους χαρίμονται. Είσαι ο άντρας μου, βλέπεις την ταινία, σας έχω αυτή τίποτα, εγώ είμαι γυναίκα, ναι. Θέλω να περάσω μια βραδιά μαζί σου, ιστορίες και τα λοιπά. Έλα την Βασιλά μου τη μάκα. Ναι. Τώρα να σας δείξω... Τώρα να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε οι γυναίκες. Περπατάτε με το περπατημά της αλεπούς. Εντάξει, το σεξι σας το περπατημά. Και βλέπεις τηλεόραση. Καμίς μπροστά δεν να... Πιάστε reality. Περπατάτε λιμένος με το ριχτάρι του καναπέ όπως την Kim Basinger. Και μετά σύνδεται μέσα στα μούτρα της Χριστιανάς που βγάζει τον καναπέ και κάνει τον άντρα. Σαν να έκαμε λάθος διανομή των ρόλων, ο Χάρης. Γιατί ο στο άντρα και η Χριστιανά την γυναίκα στο κάτω-κάτω. Ειλικρινά θα μας πελάτε τον κοπελού. Και φεύγει. Για να σου πω, μιλούμε... Μιλούμε... Συγγνώμη, μιλούμε πλάτη. Μιλούμε τον έχετε σκλαβώσει. Και όπως βλέπει τη φουλά, να σου πω, τον έχουμε σκλαβώσει. Είσαι άντρας τώρα, συνεχίζω την έρευνά μου. Είσαι άντρας. Όπως βλέπει τη φουλά μας, θα γίνεται γη χαμός. Ας συνεχίσω να κάθομαι εδώ. Ναι, γιατί θέλω να δείξω και για όσους φίλους μου. Πάντως, έχεις πολύ να αυτοπεποίθηση να περπατάς έτσι απετά στις πετσέτες μας στα σαλόνια. Είσαι άντρας, έχεις την πετσέτα σου κρυμμένη. Ναι, α, εγώ είμαι γυναίκα τώρα. Είσαι γυναίκα, βλέπεις τη γυναίκα χωρίς όνομα προφανώς. Βλέπεις τη γυναίκα χωρίς όνομα, ναι. Και πάω εγώ στον μπάνιο. Ο άντρας θα το κάνει διαφορετικά, όμως θέλω την προσοχή σας. Ο άντρας δεν πρέπει να πει ατάκα. Πάει. Πάμε, ένα λεπτό και... Ένα λεπτό και... Τώρα το δάστον εγκούτσισαν τους ρόλους. Εν τω μεταξύ, έχει κανένα που εντύτσιρο στυλιμένος με το τόρο πριν μπει στο μπάνιο. Δεν ξέρω για σας. Εγώ πριν μπορώ να λουθώ, είμαι ο σόφραγος. Μετά που να βγω, τυλίουμε το τόρο. Ο Χάρης κάνει τα ανάποδα από ό,τι φαίνεται. Τυλίεται με το τόρο πριν μπει και μόλις κει, σφοντζίζεται με ο σόφραγος. Πλέον έχασα τον λαρκασμό, δεν καταλάβω τι γίνεται στην εκπομπή. Πάμε στο επόμενο. Μπαίνεις στον μπάνιο. Ναι. Φροντίζεις να υπάρχει ησυχία στο σπίτι. Ναι. Κάνεις ένα-δύο λεπτά
μπάνιο με κρυό νερό και τα 2 λεπτά με ζεστό νερό. Θα μου πει χάρη μου, άλλο που ενέξω. Δηλαδή, μου χάρη μου τώρα, άλλο που ενέξω, πού είναι να το ξέρει. Φροντίζει να το μάθει. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν, την ώρα που κάνει με ζεστό νερό, να βγάζει κραυγέ. Ότι το νερό είναι ζεστό. Είναι ζεστό! Δηλαδή. Okay. Ύστερα από 2 λεπτά, ότι κρυώνει. Χριστέ μου, ρε χάρη. Έτσι δηλαδή. Ναι, να κάνει λίγο. Α, Παναγία μου, κρούζει, κρούζει, κρούζει. Α, και μετά. Θα την περάσει για το τρελή. Θα ερεθίσω τον άντρα που κάθεται έξω και βοηθά θα μα τρελάνει. Ναι. Sorry, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τη συζήτηση του. Να μπω μες στο μπάνιο να ρωθώ και να κάνω 2 λεπτά με χωγαλαστό νερό και 2 λεπτά υπαγωμένο και να φωνάζω «Απαραγία μου κρέσει! Απαραγία μου κρέσει!» και μετά με τσακρί. Γιατί δεν το κάνω το πράγμα, ρε χάρη μου. Τούτο δεν είναι ερωτικό κάλεσμα. Είναι κινέζικο φασαριστήριο. Άσε μου το κρυό το νερό μετά. Θα την βρίσκω κανένα. Πάει καλά, χάρη μου. Ξέρεις το, ναι. Φώναξε του και πέταξε του νερά. Ναι. Φώναξε του ότι εξάζεις την πετσέτα σου να έρθει μέσα. Και όσοι ήρθουν λίγα νερά να παίξετε, να αρχίσει ένα παιχνίδι μέσα στο μπάνιο. Και πώς θα σου μετά, χάρη. Εύκολα. Να τα κάνεις στις μέρες που είναι... Που είναι να κάνεις τις δουλειές μετά. Αρέσει και μου το συζητούν κιόλας. Το μόνο του πρόβλημα σε αυτό το σενάριο ήταν τόσο να σφουγγαρίσει μετά. Ούτε πως ο άλλος είπε να πετάσουμε ένα στα νερά του άλλου σαν να είμαστε για κολύμπη στο Lady Smile. Συγγνώμη, αλλά δεν θα είσαι την μπανιέρα του Χάρη. Δεν ήταν να πετάξω, γε μου έξω. Δεν με έχουν διαχωρήμενα αγκά. Να κάνουμε έτσι, να τρίψω τη μασκάλη μου. Ακόμα λίγο να μας πει να κάνουμε και καβάτζι και οι άλλες να το θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό. Είσαι πιο προχωρημένη. Μπες στον μπάνιο με τα ρούχα και πέτω να έρθει να σου τα βγάλει. Βρέχτο όμως, όχι να μπεις και να μπες. Βρέξε λίγο τα ρούχα σου. Είμαι... Κοιτάξτε, η αλήθεια να του δώσουμε και κάτι. Είναι πάντα τόσο χαλιά αυτά που λέει. Ναι, δεν είναι τόσο χαλιά αυτά που λέει. Μόλις σας είπε να μπείτε, ακούγεται με τα ρούχα. Τίποτα, είναι απόλυτα φυσιολογικό για τη Χριστιανά. Δεν της κάνει καμία αίσθηση. Ειλικρινά, δεν πάτε καλά. Ειλικρινά. Τι το με τα ρούχα, ήταν καλό. Ήταν καλό, τσίκο. Αυτό έχει μπανιέρα. Είναι ωραία εικόνα. Με μια γυναίκα με βρεγμένα ρούχα. Ναι, αυτό. Απλά ξέρετε ποια να το κάνει ρε χάρη. Αν το κάνω εγώ είναι να με πει χαζί. Καταλαβαίνεις. Γιατί? Επειδή είναι να σκεφτεί ότι μου αφήνει η μάνα μου εμπίκα με τα ρούχα. Μάνα μου, τη Βαρβάρα μας. Κάτι μου λαλεί ότι εξαράτηχε τη. Σκεφτείτε να μπει έσω ο άντρας της και να την έβρει με τα ρούχα μες στο μπάνιο. Άτε ρε αγάπη μου, πάλε ξιάσες και λούθηκες με τα ρούχα. Πόσες φορές είπαμε, φκάλε τα πριν μπεις. Σκεφτείτε κάποιον έσωσης για να θεωρεί τον αλούνες με τα ρούχα αφηρημάδα. Εν τέλεια η Βαρβάρα, αγαπώ την πραγματικά. Τέλος πάντων, να φύγουμε τις kinky έρευνες του Χάρη και να πάμε σε κάτι πιο kinky. Πρόσφατα στην Ελλάδα, να σας πω, έγινε ένα casting για ηθοποιούς για ερωτικές ταινίες και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που δεν ξέραν πού να τους βάλουν. Μέσα του Σεπτέμβρη, η είδηση ότι απλός κόσμος έκανε ουρά σε γνωστό κλαμπ στο Περιστέρι προκειμένου να περάσει από κάστινγκ για να γίνει πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες, προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού. Ήταν πρωί Δευτέρας και δεκάδες κόσμου βρέθηκε μπροστά από την κριτική επιτροπή γνωστής εταιρείας παραγωγής αισθησιακών ταινιών που ψάχνει τα νέα ταλέντα της. Ένας-ένας οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι είχαν υπογράψει αίτηση συμμετοχής και φωτογράφησης, ανέβαιναν στη σκηνή, απαντούσαν στις ερωτήσεις, γδύνονταν και φωτογραφίζονταν. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι πρωταγωνιστές ερωτικών ταινιών Alex Fire, Γιάννης Βενιδιάτης, Ρόζα Ροζίτα, Ίνα και ο Τεό, το γνωστό ζευγάρι πρωταγωνιστών αισθησιακών ταινιών. Κανονικό casting, βέβαια. Φτιάχνουν άγγελοι τύποι πα στη σκηνή και πετάσουν τα ούλα από έξω και οι πολύ πυρικριτές που κάτω βαθμολογούν. Όχι, μου αρέσει και τούτον. Λίγο ζαβόν. Τούτον έχει πολύ τρίχανε μα κάνει. Μα τι γίνει και στον κόσμο, και εσύ που είμαστε. Ήξερε καμάν και μονόλογο, οι ηθοποιοί που. Πάμε όμως να γνωρίσουμε δύο από τους κριτές αυτού του casting. Το ελληνικό κοινό θέλει να δει ελληνικό πορνό. Επομένως, η ανάγκη ήταν στο να βρούμε κυρίως Έλληνες. Και για να βρούμε Έλληνες έπρεπε να βγάλουμε αγγελία με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Πώς την κλάλατε δηλαδή την αγγελία? Και αγγελία έβρεσης εργασίας, αλλά και σε όλα τα social media. Ζητούνται άτομα για Αμερική να απασχόληστη, με ευέλικτων ωράριων, που να αντέχουν την πίεση,
λένε, η σωστή χρήση της γλώσσας θα θεωρείται έξτρα προσόν. Θα παραμιλούσε σε αυτού. Έβαλα αγγελία με στη φιλιά κανονικά για να βρουν πρωταγωνιστές πορνό. Που ήταν λίγα να κάνουν τα πλάσματα, αφού λέει το ξεκάθαρα γυναίκα, ο κόσμος ξέρει ελληνικές παραγωγές, δεν θέλει τους ξένους, δεν είναι εύκολο να ξεναρίσεις να κοιμάσεις υποτίτλους ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο η αλήθεια. Μέγιστη ηλικία δεν υπάρχει. Που εμφανίστηκε. Απόλυτα. 72. Εμφανίστηκε 72 χρονών άνθρωπος. Άντρας ή γυναίκα. Άντρας. 72 χρόνια πήρε να γίνει πορνοστά. Τι να πει, είσαι εν το καμόνο άνθρωπος, μα 72 χρονών. Καλά, μπορεί στα 72 να. Εκτός αν είναι για κάμερα, αν που ήθελε να δηλώσει. Επέλεγαν ο κόσμο, ευουρίσαν όλοι ξαφνικά να γίνουν πορνοστάρς. Επίσης, τι επαγγέλματα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί. Άλλος ήταν πιλότος, καθηγητές ήρθανε, τους οποίους έναν εκ των καθηγητών τον έδιωξα εγώ ίδια προσωπικά, γιατί ήταν δάσκαλος δημοτικού. Αλήθεια. Και τον έδιωξα. Λέω, δεν γίνεται να έρθεις και να κάνεις πορνό και να διδάσκεις τα παιδιά. Το είπες όμως. Γίνεται ρε, και δάσκαλος δημοτικού πήγε να κάνει πορνό. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Αφού έφτιαξαν τα πλάσματα από την Κρητική Επιτροπή. Γίνεται το πρωί να διδάσκεις και η νύχτα να. Μες στο νου. Πάμε όμως να μάθουμε λίγα πράγματα για τους δύο της Κρητικής Επιτροπής. Θέλω να περάσω λιγάκι και στα δικά σας τα περιβάλλοντα, τα οικογενειακά, τα σχεσιακά. Εσύ ανακοίνωσες στους δικούς σου ότι θα κάνεις. Πολύ πριν ξεκινήσω. Πολύ πριν ξεκινήσεις. Είχες κάποια αντίδραση. Πολλές. Εκεί λοιπόν, πώς βρίσκονται οι ισορροπίες, τι γίνεται ακριβώς. Θεωρώ ότι όταν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι, δεν αλλάζεις σαν άνθρωπος. Πάρα πολλές οι αντιδράσεις της οικογένειας, μόλις τους ανακοίνωσε ότι θα κάνουν ερωτικές ταινίες, λογικό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έρθει θα σου πει το πράγμα, ναι, έναν εγκεφαλικό, παθαίνεις το. Λογικά έτσι έγινε και με τον άλλο τον παρέα δίπλα, ναι. Για μένα προσωπικά αυτό ότι. Τελείως διαφορετικό από αυτό που λέει ένα παιδί. Εγώ και στους γονείς μου το είπα και χάρηκε που είχε ο πατέρας μου, δηλαδή. Πώς να σου το πω. Συγγνώμη, ήταν χάρηκε ο πατέρας του. Καλά, ήταν ένας πελάτης. Δεν τέλειωσε να ανακοινώσει έτσι πράγμα του γύρου σου, να χαίρεται. Παπά, να πάω να γυρίσω πορνό. Μπράβο, λεβέντη μου! Να πάεις! Να πάεις να σε δω να σε καμαρώσω, να δουν λίγο τα λιό κάρον, έχω εγώ! Δηλαδή, για όνομα του θεωρεί Alex Fire μου. Εντάξει, θεωρεί το επάγγελμα του άκρος φυσιολογικό. Τόσο πολλά που θεωρεί παράλογο να ζηλεύει η γκόμενα του που κάθε νύχτα πάει ζευγάρι άλλη γυναίκα. Τι ας πούμε, τώρα είπες ότι έχει σχέση. Η σχέση σου πώς αντιδράς αυτό. Είναι αυτό που πει η Έλληνα, ότι είναι κοντά σου γιατί κάνει αυτό που αγαπάς και γουστάρεις και σε κάνει ευτυχισμένο. Αν δεν ήταν δηλαδή κοντά σου και σου έκανε όλο αυτό, δεν είναι άνθρωπος για να είναι κοντά σου. Μα βέβαια. Θέλει η γυναίκα που είναι δίπλα του να τον στηρίζει. Γιατί κάνει εκείνο που του αρέσει και κάνει τον ευτυχισμένο. Άσχετο πως τούτο μου τον κάνουν ευτυχισμένο να πιένει με και όχι λες άλλες γυναίκες. Δεν θέλει τώρα να τον πρίζει για τα πράγματα, τα ασήμαντα. Ούλους πρίζει μας για κάτι η γυναίκα μας. Εμένα ας πούμε πρίζει με αστέρο, να μην πατώ χαμέ με τις κλάτσες. Τούτον πρίζει επειδή γυρίζει πορνό. Σιγά. Τέλος πάντων, ξεφύγαν οι καλαμαράες παιδιά. Και πριν πάμε στα δικά μας όμως, για να δούμε τα μαργαριτάρια μας στον πιο αδύναμο Γκρίκο, προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στην Κρήτη να δω τι κάνει η Ιωάννα γιατί επεθύμησα. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καρδιά της εβδομάδας, καρδιά δική μας σε εσάς με μπόλικη αγάπη. Και τον Ιχολίπτη να έχει κέφι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μαγειρική. Τι μαγειρεύει εκεί πάνω. Αμάρτη είσαι μαζί μου και έλα, έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες, είναι να μην τις κάνεις. Θα σταματήσω στο υπόσχομαι, απλά την χάνει να μας αρέσει πάρα πολύ σαν εκπομπή το τραγουδάκι αυτό. Θα σταματήσεις καλό. Τίποτε δευτιά, ο Μάρας εξακολουθεί να έφαγε καμπενιάν, η άλλη χορεύει λες και πρώτα να παίζει το ρέμο. Σε ο άλλος τσαμέ, κουμπημένος, πας στον μπάγκο, να την καρτερά να τελειώσει για να μαερέψει το φαΐν του. Χέστηκε. Νεράκι λίγο, αν χρειαστεί, γραβιέρα τριμμένη, η οποία θα μπει στο τέλος, λάδι, ούζο και θα τελειώσουμε με τυρί κρέμα. Τέλεια. Ούτε ξέρει τι λέει ο Μάιρα. Θεωρείται κάμερα και τραγουδά μόλι. Τι άλλο για μένα, δείτε υλικά. Δεν τη θεωρεί ότι είναι την κοφτή σειρά. Έχει την κορώνα, ήσυχη να το διασκεδάσει. Καλά. Τέλεια. Νομίζω ότι υπάρχει και εδώ καλό πλάνο. Σίγουρα δεν είναι. Πουθενά. Τι. Πε τα, Βασίλη, πε τα, να τα λέω εγώ. Έλα να σου δείξω πώς κόβουμε το Φινόκιο. Έλα να δεις. Δείξε μου. Δείξε. Έπρισε μας τα ζεσί με το Φινόκιο.
Άι στη σερφίγγα να τραγουδήσει. Αντού να μα πει για το φινόγκιο. Δεν μα κόφτει. Μα τάζει την κουτάλα όπω το μαέστρο νιμάσεται. Ούτε να τσιαρίσει το κρωμί δεν έχει όρεξη. Συνεργείο, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με τυρί κρέμα. Λοιπόν, ο λόγος που βάλαμε τυρί κρέμα είναι ότι θα δώσει μια πολύ ωραία γεύση στη συνταγή. Και ασφαλώς θα δέσει τη συνταγή μας. Θα να βάλουμε αντί κρέμα ή κάτι άλλο, βάλαμε τυρί κρέμα. Συνεχίζει ακάθεκτη. Είμαι σίγουρος ότι ξέρει κάνει μα ρεύκου. Ένα να δεις το δώσεις να πει, ου, κάναμε μακαρόνια εδώ σήμερα. Δεν είχα προσέξει. Συγκεντρώθου, Ιωάννα μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Πάμε να βάλουμε το πέτρο. Και άλλη μια γυρογολιά. Ωραία. Να στείλουμε τα φιλάκια μας στην Κύπρο που μας αγαπάνε και μας παρακολουθούν. Τι αγάπη είναι αυτή. Τι έχεις κάνει εκεί πέρα. Μ' αγαπάνε ρε οι άνθρωποι και τους αγαπώ κι εγώ γιατί είναι σαν να τους γνωρίζω. Φιλιά, φιλιά, φιλιά στην Κύπρο. Πολλά. Και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Καλοπέσα, ο οποίος μας βλέπει, είναι συνάδελφος ζαχαροπλάστης και επιχειρηματίας και ζαχαροπλάστης και δεν χάνει επεισόδιο. Μπράβο του. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη και στο Λούι και σε όλη την Κύπρο. Λαλό κι εγώ. Λαλό κι εγώ, εξιάσε με, θα μου πέψει και μέρα σε ρίσματα Ιωάννα μου. Όχι, ήμουν έτοιμο να κόψω το βίντεο, παιδιά, να πάω πίσω στο καμαρίνι μου να κλαίω. Τα φιλιά μου στην Ιωάννα μου συνέχισε να χορεύκεις αγαπημένη μου. Προς το παρόν όμως ήρθε η ώρα να πάμε στο κωμικό τηλεπαιχνίδι της καρδιάς μας. Το αδύναμο Κρίκο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τον Ιούλιο του 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό πού. Πού πήγαινε. Πάσο. Στη Σελήνη, στο φεγγάρι. Πάσο, παιδιά. Δεν είσαι ιδέα. Βασικά τώρα πρέπει να μαθαίνει ότι πήγαινε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Έμαθαν το πρώτη φορά ποντάς. Δεν ξέρουν τίποτα την απλάσματα. Την Κυριακή των Βαΐων γιορτάζουμε τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού σε ποια πόλη. Ναζαρέτ. Ναζαρέτ, δηλαδή. Λαλίσω το έργο που θωρώ κάθε Πάσχα Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Λογικά στη Ναζαρέτ που πήγαινε εντός ο Ιησούς. Εμπλέξαν αμπούτια τους πραγματικά. Σε ποιον κήπο συνελήφθη ο Ιησούς αμέσως μετά την προδοσία του από τον Ιούδα. Τι σε δε. Τι σε δε. Σιγά να μην είσαι στον δημοτικό κήπο Λευκοσίας. Πιάσε δε γε μου. Εσύ χύσε τις ιστορίες ο φίλος μας, θυμάται τον κήπον της ΕΔΕΜ, λαλί σου τους πρέπει να είναι, ας τον πω και εσύ χυμέ. Είναι τέλειο, παιδιά, δεν κουτσούν τίποτε πάλι. Ποιος ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Euro 2004 στην Πορτογαλία. Γαλακτερός. Γαλακτερός, πάλι καλά που είμαι γαλατοπούρεκος. Εσύ είχες τον μπάσκετ με η μάπα. Πού θυμήθηκε τον γαλάκτερο, ρε. Euro 2004, δεν ξέρω. Πάλε καλά που είπες Μάικλ Τζόρνταν. Τουλάχιστον είμαι άλλον καλαμαρά. Πάμε στον επόμενο, ο οποίος είναι τόσο συγχυσμένος που δεν ξέρει τι πρέπει να λύσει πότε. Και ξεκινάμε με τον Μάριο, που ήταν για πρώτη φορά ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι. Μάριε. Μπανκ. Ούτε περίμενε να ακούσει καν την ερώτηση. Ο Λόισα, μπανκ! Ούτε ξέρει να σπεζίζουν το παιχνίδι που τον πήρα. Κουβαλά του ο τάφο με το ζόρι, και μετά να έχουν ιδέα τι γυρίσκεται. Ποιο είδο τυριού κυριαρχεί στην ελληνική χωριά Δίκη Σαλάτα. Κεφαλοτήρι. Ναι. Κεφαλοτήρι, ναι. Ξανέτε εσεί χωριά Δίκη Σαλάτα χωρί κεφαλοτήρι. Ανίκουστο. Είναι βασικό συστατικό όπω όλοι ξέρουμε. Είναι ντομάτα, αγκούρι, κεφαλοτήρι. Τούτα τρία, δεν ξέρω να φάει χορκάρι γης σαλάτα ρομπαρέας. Τέλος πάντων, με τούτα είναι τα μπαγκαλά, ρωτάει τους κάτι πιο εύκολο να δούμε. Πόσα χρόνια διαρκεί κανονικά η δημόσια δημοτική εκπαίδευση στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. 12. Είχαμε 12 χρόνια δημοτικό ρομπαρέας. Εμείς και η κάθε χρόνο, δεν τα βγαίνει. 6 χρόνια ρε φίλε μου είναι. Πού τα ήβρες τα 12. Πάντως για 12 χρόνια στο δημοτικό. Σαν να δεν είναι πολλές γνώσεις σου. Άλλος υπάρχει.
Τσατσά είναι είδος μύγας ή χορού? Μύγας. Μύγας, ναι, είναι μύγα τσατσά. Πετάμε στο σπίτι και πάει έτσι. Ναι. Σε τσέρε κουμπάρερι μου, για όνομα του Θεού. Άμα σας λαλώ ότι που τον Άρη που τους φέρνει ο Τάσος, δεν με πιστεύετε. Πάμε στον τελευταίο κύριο που έχει πολλές γνώσεις πάνω στη γαστρονομία. Όποιος παραγγέλει την πριζόλα του σε νιάν, την τρώει μέτρια προσωμή ή καλοψημένη? Καλοψημένη. Μέτρια προσωμή. Χάσατε και το σε νιάν, δεν τρώτε την πριζόλα σας σε νιάν? Όχι. Πώς παραγγέλλετε στη σύζυγο να σας την κάνει? Βάλε μέσα στο φούρνο ψήνε. Βάλε τη μέσα στο φούρνο ψήνε. Πώς είπα. Εμέν τελείως. Δεν έχει ιδέα τώρα την πριζόλα. Διάλη της γυναίκας, του γενεκού, σύνει τη μέσα στο φούρνο και ψήνε. Ό,τι του βάλει ο μπρος του τρώει το άνθρωπος. Τι να κάνει. Άμα την κάψει να τη φάτε κάρβουνο. Ένα, όντε την κάψει να φάμε μόνο ακόμα, να μην είναι στιγμή. Άσι. Μην μου να κάνει ο γερικός άνθρωπος. Όπως την ψήσει να τη φάμε, να μην είναι στιγμή. Τέλειος ο κύριος. Κανείως με τα μαργαριτάρια του Κρίκου, γιατί θα κρούσουν τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τον Παναή μας, αλλά και με τους καλεσμένους μας, κυρίες και κύριοι. Καλώς όρισες, Τεύχρο μου. Συστήσω τη φιλοξενούμενη της μπάντας. Ναι. Ο κύριος και κύριοι, σήμερα μαζί μας βρίσκεται η γλυκύτατη Στέφανη Νέρου. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου Στέφανη. Δικό σου το τραγούδι που ακούσαμε, α? Άλλο δικό μου. Μπράβο αγαπημένο. Και στίχους και μουσική. Ναι. Α. Δύο σε ένα, ένα σε ένα βασικά. Ακούγεται να τους γράφονται τα καλά τρόφια. Όπως τα δικά σου. Αυθόρμητα. Καλό. Αντρέπεσαι. Δεν λοιπόν. Καλό ταξίδι να είναι και θέλω να μου πεις και πού εμφανίζεσαι. Για μόνιμα αυτή τη στιγμή αποφάσισα πού να πάω, και αποφάσιστε αρκετά. Αλλά κάνουμε διάφορα live με ορχήστρες, με τον Ευρωαντονίου, με τους Παπιλιών. Κάνουμε διάφορα έτσι επιλεκτικά ωραία live. Πάρα πολύ ωραία. Σαν τον Πλανόδιο. Θα σε πάρει για καμιά ημέρα ο Τεύχρος. Πού είσαι Τεύχρο εσύ, πού ποτέ, εξίασα. Μα
μαζί σου. Είμαι μαζί μου. Απλώς στέκεσαι σαν μέσα στην κιθαρούα σου. Κάθε Παρασκευή στο downtown. Τα πώς του δεύτερου αλλαλού βέβαια. Ναι, ναι, άριστα. Καλά, ο Ναρκίσσος. Τέλος πάντων. Παραγιώτη. Θέλεις να ξεκινήσω εγώ λοιπόν, ναι. Ναι. Να ξεκινήσω λοιπόν. Όλοι μας λοιπόν λίγο πολύ χρησιμοποιούμε το κινητό μας αρκετές ώρες τη μέρα για δουλειά, τηλεφωνήματα, μηνύματα, αλλά κυρίως για τις φωτογραφίες, να αποθανατήσουμε σημαντικές μας στιγμές, ας πούμε. Είναι στην οθόνη τα γέρημα. Αποβλαγωθήκαμε πάνω στις οθόνες και χάνουμε την ουσία. Η ζωή μας προχωρά και εμείς θεωρούμε την οθόνη του κινητού, ρε φίλε. Εγκαταντήσαμε μια κοινωνία που σιφτά πλάσματα που τρώνε, μιλούν, τζιμούνται, ξυπνούν πάνω από μια οθόνη. Τα μωρά μας εγενικά ενήλικες. Εμείς εγενικάμε μεσήλικες. Οι γονείς μας ηλικιωμένοι. Και δεν είδαμε τίποτε που τούτα όλα να συμβαίνει. Ας το ξαπολύσουμε 2 λεπτά. Η ζωή μας έδαμε μπροστά μας. Σε παραπάνω ίντσες και με το καλύτερο definition που υπάρχει στην αγορά. Για μένα μου το είπες. Και για σένα, και για μένα, και ας μην έχω μωρά. Είναι για όλους μας νομίζω λίγο πολλά που πάει το θέμα. Διότι τέλος πάντων θεωρούμε πολλά στοιχεία. Έχεις μια κάμψη λίγο προς τα κάτω. Γενικά όλοι είναι μόνο εγώ. Οπότε πρέπει να το ξεπεράσουμε. Πριν πάμε στα δώρα μας, να σας υπενθυμίσω, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε selfies. Θα πούμε όλα τα δώρα που έχουμε στη συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε, όμως, θέλω να φωνάξω δύο υπέροχες κυρίες που είναι μαζί μας σήμερα για να μας πούν έτσι λίγα λόγια για μια εξαιρετική παράσταση που ανέβηκε την περασμένη εβδομάδα και θα συνεχίσει μέχρι και το Δεκέμβριο για το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Οπότε μαζί μας σήμερα είναι η Άννα Φρανκ Ελεονόρα Βασιλείου και η κυρία Μαρία Μιχαήλ. Ελάτε πάνω, κορούδες μου. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Γεια σου, Ελεονόρα μου. Γεια σου, Μαριούλα. Να μου κάνετε άντρα σου. Καλά. Καλά. Θες να κάτσουμε. Ναι, κάτσετε. Θέλω να κάτσετε. Μικροφωνάκι να είσαι Παναγιώτη μου βοηθάς εσύ. Ναι. Εσυχήσαμε. Θα κάτσω εγώ να μην κάτσε. Α, μπράβο ρε Παναγιώτη. Βοήθα λίγο την Ελεονόρα, η Μαρία. Μπράβο. Πολλά ωραία. Ένα-δύο. Ελεονόρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άννα Φρανκ λοιπόν. Ναι. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ στο θέατρο Ανεμόνα. Σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή. Παρασκευή Σάββατο στις 8.30. Κυριακή στις 7. 2 μήνες πρόβα, μακάρι ήταν παραπάνω, αλλά μόνο 2 μήνες είσαι πρόβα. Όχι, γιατί έλειπε 2 μήνες η αστέρο που σπίτι, καταλάβες, σε γλίτωνα εγώ. Μόνο 2 μήνες. Πόσο φτάνει. Εντάξει, ευκήγεται πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα, ξέρω ότι πήγεται καταπληκτικά. Πες μας εσύ, που είσαι ουσιαστικά η πρωταγωνίστρια. Πώς το βιώνεις το πράγμα? Μετά τις 3 μέρες παράσταση, κοιμούμουν άλλο 40 ώρες. Ναι, α. Ναι. Τόσο έντονο, ας πούμε, τούτο το... Πάρα πολλά εξοντοτικό, δεν το περίμενα να ήταν τόσο εξοντοτικό. Εσύ? Ναι, ναι. Μαρία μου. Για το δικό μου ρόλο είμαι η μητέρα της. Ναι. Δεν έχω τόσο δύσκολο ρόλο, τέλος πάντων, όσο η Άννα Φρανκ, αλλά είμαστε γενικά όλοι επί σκηνής, 2 ώρες συνεχόμενες. Κρατώ το κινητό μου, επειδή θέλω να πω όλους τους συντελεστές, έτσι φοβούμαι ότι μπορεί να ξεχάσω κανένα. Όχι για να πει, ξέρεις. Ναι, ναι, να πω τους συντελεστές. Πες μας τους συντελεστές, λίγο. Σκηνοθεσία Βαρνάβας Κυριαζής. Σκηνικά κοστούμια Γιώργος Γιάννου, Βασίλης Πετινάρης στο φωτισμό, μουσική επιμέλεια Βαρνάβας Κυριαζής. Παίζουν. Βαρνάβας Κυριαζής είναι ο Ότο Φρανκ, ο πατέρας, ναι, της Άννα Φρανκ και σύζυγός μου. Η Ελεονόρα,
Ο Λοΐζος Παπαγεωργίου, Αστέρο Κυπριανού, Σταυρούλα Τερλικά, ο Γιώργος Ιωσήφ, ο Σταύρος Πατσάς, Παριλένα Αχιλλέος και Μαρίνος Ξενοφόντος. Μάλιστα. Στο θέατρο Ανεμόνα, στο θέατρο Ανεμόνα επαναλαμβάνουμε. Στο θέατρο Ανεμόνα. Παρασκευή Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7. Έναν έργο, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, που το βιβλίο τέλος πάντων μεταφράστηκε σε ξέρω, πάνω από 60 γλώσσες. Ναι. Παίχτηκε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο ήταν, παιδί μου, να μεταφερθεί στο θέατρο το πράγμα που. Και τι θα βιώσει ο θεατής που θα έρθει να το δει. Να πούμε ότι την επεξεργασία, τη θεατρική και τη μετάφραση την έκαμε επίσης ο Βαρναβάς ο Κυριαζής, γιατί εν όλα βασισμένα στο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ, που ευρέθηκε και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, αλλά το θεατρικό κείμενο έγινε επεξεργασία για να γίνει το τελικό. Τον Κούντρικ και Χάκετ. Ναι, και μετά μετέπειτα με επεξεργασία υπάρχει, δηλαδή, από θεατρικό... το Παρναβά και ναι, υπάρχει θεατρικό κείμενο. Ναι, βασισμένο στο ημερολόγιο. Όλοι ξέρουμε την ιστορία της Άννας Φρανκ. Ήταν 2,5 χρόνια μέσα σε μια σοφή. Ήταν 8 άτομα κατατρεγμένοι από τους Ναζί. Πώς είναι να βιώνεις την κατάσταση σαν ηθοποιός, δηλαδή και να μεταφέρεις το συναίσθημα στον κόσμο? Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, να σε 2,5 χρόνια ούτε να μιλήσεις, ούτε να αρρωστήσεις, ούτε να ψουριστείς, ούτε τίποτε. Μέσα σε μια σοφή τα 2,5 χρόνια. Οπότε πρέπει να το βιώσεις το πράγμα για να μπορείς να το μεταφέρεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μια μέρα να με βγω έξω από σπίτι μου, νιώθω ότι πνίγουμε. Φαντάσου 2,5 χρόνια αναγκαστικά να είσαι κλεισμένο σε ένα χώρο. Και να τους αγαπάς, δηλαδή, ναι. Εσάς τους. Φτάνεις σε extreme καταστάσεις, δηλαδή γίνεται να είσαι 2,5 χρόνια κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, θέλεις να σκοτώσεις άνθρωπο. Και φαντάζομαι, επειδή δεν ενημερώνονταν ούτε, δεν είχαν κάπου να υπήρχε ένα ραδιόφωνο που ενημερώνονταν που ζαμέ για τα νέα, για την έκβαση τέλος πάντων των γεγονότων, αλλά δεν πάβει να είναι σκληρό, δηλαδή, γι' αυτόν ήταν τόσο ρουφηγμένοι στα βιβλία, εθιαβάζαν πάρα πολλά, εγγράφαν, γιατί ήταν το μόνο πράγμα που είχαν, έτσι είχαν κινητά. Μερικές φορές το άγνωστο είναι ακόμα χειρότερο, άμα δεν ξέρεις κάτι, τι συμβαίνει ακριβώς έξω. Φαντάζομαι ότι γίνονται όλες οι ηλικίες, περιορισμών ηλικίας. Εγώ θα έρθω αύριο, το Σάββατο, να δω την παράσταση. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι συγκλονιστική. Όπως άλλωστε το Θέατρο Ανεμόνα έχει συνηθίσει το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Επαναλαμβάνουμε, Παρασκευή Σάββατον 8.30, Κυριακή 7. Στο Θέατρο Ανεμόνα, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ θα παίζει μέχρι πότε θα παίζει, Μαρία μου? Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Μέχρι 1η Δεκεμβρίου στο Θέατρο των Λατσών. Μετά να κάνουμε περιοδία. Θέατρο Ανεμόνα. Ναι. Μετά να κάνουμε κάποιες περιοδίες, θυμάστε τις ημερομηνίες? 5 και 6 Δεκεμβρίου στο Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού και στην Πάφο, 12 και 13 στο Μαρκίδιο Θέατρο. Μάλιστα. Ναι, αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε να σας απολαύσουμε, να δημιουργήσουμε και εμείς το πράγμα. Ένα χειροκρότημα στις κοπέλες μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε να δούμε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δώρα με τις selfies και επιστρέφουμε. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Μία δωροεπιταγή αξίας 5.000 ευρώ για υπέροχα έπιπλα από τα καταστήματα Living, μέλος του ομίλου Ergo Home Group. Στείλε Living κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δωροεπιταγή αξίας 2.200 ευρώ για συστήματα ασφαλείας και συναγερμού από τον Πιπεράρη. Στείλε Πιπεράρης κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή απαλλαγή από τα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοιτησής με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα δώρο κουπόνι αξίας 1.000 ευρώ από τη General Flooring. Στείλε General Flooring κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Χρέωση 1,02 λεπτά το ευρώ ανά SMS. Επίσης, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε selfie σας την ώρα που παρακολουθείτε την εκπομπή για να κερδίσετε το ακόλουθα δώρα κάθε μήνα.
Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Adidas Ευαγόρου. Τηλεοράσεις LG από το e-shop cy.com.cy. Δώρο επιταγές από το Artworks Bizarre. Γυαλιά από τον Σύνδεσμο Οπτικών Κύπρου. Στείλε τη selfie σου στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι δύο νέα παιδιά, ταλαντούχα, όμορφα, ψηλά το ένα τουλάχιστον, πρωταγωνιστούν στην καινούργια σειρά του Αλφα, του καναλιού μας, που προβάλλεται στις 7.30 το βράδυ, πριν το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, τα αστέρια στην Άμμο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο από αυτά τα αστέρια. Είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος... Έλα. Ρένος. Ναι, ρε, ξέρω, ρε. Αλλά ήθελα, επειδή ερώτας, ήθελα να κάνω ρώτα, ρωτάς, έρωτας, με ρώτας. Ρένος ρώτας, κυρίες και κύριοι, και... Κυρία Λαμπρινή Σκρέκα. Έτσι. Επειδή έξω είσαι... Να, θέλετε να κάνουμε τη σκηνή του Τιτανικού, ρε φίλε μου, έλα. Δεν έχω στροφή. I'm the king of the world. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Απολογούμε για τον Παναγιώτη. Εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει. Τι να κάνω. Oh, ευχαριστούμε. Καθίστε. Λαμπρινή, επειδή έκανες παράπονον έξω, ότι είπα να σε... Ναι, να χαλαρώσω λίγο. Ναι. Κάτσε. Πλάτη. Είσαι εντάξει. Ναι. Τι είδε αστεράκια. Μια χαρά. Γιατί με θεωρείς που κάτω που κάτω, ρε φίλε μου. Συμβαίνει κάτι. Σε παρατηρώ. Πώς φαίνομαι. Άψογος. Θα μπορούσα να παίζω τον κομίτη στην Άμμο. Γιατί για αστέρι... Στο sequel. Ναι. Λαμπρινή, εσύ... Τι κάνεις στη σειρά, πες μας. Πες, θέλω να μάθω. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Μπράβο, πες και η γυναίκα σου. Όχι, το βλέπω το βλέπω, το βλέπω. Καταρχάς το βλέπει η κόρη μου. Και ξεκινάμε από τη γυναίκα χωρίς όνομα, δεν φτάνουμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων για να παραζημηθούν. Τα δεν τα δει, δεν ανησυχάζει. Οπότε υποχρεωτικά τα βλέπω κι εγώ. Ναι, δεν μου άρεσε υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, ρε παιδί μου, τα βλέπω. Ωραία. Τι θέλεις να σου πω. Θέλω να μου πεις τι κάνεις. Στη σειρά. Ναι. Είμαι καλά. Ναι. Δεν σε ρώτησα αν τα έχεις με κάποιον. Στη σειρά. Όχι, γενικά στη ζωή σου. Αυτό το είμαι καλά, το ρωτάς, είσαι σε σχέση. Είμαι καλά. Είμαι καλά, λοιπόν. Είμαι καλά. Και στη σειρά καλά είμαι, τα έχουμε κάποιον. Υποδύομαι το ρόλο της Αλεξίας, όπου τα έχει με το Μάξιμο. Μάξιμε. Ναι. Μάξιμε. Εγώ είμαι ο Κόμοδος. Καλά, είναι από τον Gladiator, δεν ξέρω αν το... Αυτό το προλάβαμε, αλλά δεν το θυμάμαι. Το έχεις δει. Ναι. Τον Τζόκερ το έχεις δει. Ναι, ναι, το έχω δει. Ήταν ένα χαρίτερο, παιδιά, αν είδα τον Τζόκερ. Να σου πω τι γίνεται στο τέ. Να του πούμε. Όχι, άστο, άστο, ένα κλαίει μετά. Όχι, τέξει. Δεν κάνουμε spoiler, τέλειωσε. Πες μου, Λαμπρινή μου, τι κάνεις, την δεν Αλεξία. Δεν κάνω spoiler. Ναι. Την Αλεξία, όπου τα έχει με τον Μάξιμο. Μάλιστα. Ο οποίος Μάξιμος είναι... Ο παιδικός μου έρωτας. Ναι. Γνωριζόμαστε από 12 χρονών, ναι, στη σειρά. Ναι. Μαζί με τα άλλα δύο αγόρια είμαστε παρέα του Ανεμόμυλου. Είναι επίσης ο γιος του παιδικού έρωτα του παπά μου. Είπα σωστά, ναι. Τι άλλο να σας πω, τι θέλετε. Πώς μπλέκονται όλοι αυτοί μεταξύ τους, Μάξιμε. Τους συνδέει μια κοινή ιστορία που ζήσαν όταν ήταν μικροί και τους έχει στιγματίσει. Όλοι ενδιαφέρονται για το ίδιο κορίτσι, φυσικά. Βουράτε όλοι που πίσω δουν την κορούρα, ρε κουμπάρα, φύγετε την έρευσε, αφήστε την να ησυχάσει. Ναι, ρε, ναι. Πες. Και τελικά αυτή όμως ποιον επιλέγει. Αυτόν... Αυτόν τον καλό που σου θέλω αυτό. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχει γραφτεί. Μεταξύ σας την πραγματική ζωή τα έχετε, διότι έτσι συμβαίνει συνήθως. Ναι, καθημερινά. Καθημερινά, καθημερινά στις 7.30 ώρα. Όχι, δεν παίζει κάτι. Καθημερινά στις 7.30. Δεν προλάβετε ή σιγά σιγά γίνεται. Είναι. Ναι, έτσι, ναι. Άστο, να υπάρχει στην ατμόσφαιρα κι εσύ. Είπαμε, δεν κάνουμε spoiler. Δεν θα ήθελα. Είναι Παρθένος. Ναι, και είσαι, τοξότης. Επειδή εγώ είμαι κρύος. Απρίλη. Απρίλη, ναι, 15. 15 Απρίλη. Δεν παλεύετε. Τη ζω καθημερινά. Σοβαρά, ε. Ναι.
Τσε, δηλαδή πες μου ένα πράγμα το οποίο δεν αντέχεις πάνω της. Τα θέλει όλα τακτοποιημένα και οργανωμένα. Μαθαίνει τα λόγια απ' έξω. Ναι. Και τις ατάξεις τις δικές σου. Πολύ τάξη, ναι. Ξέρει και τα δικά μου. Πας να πεις κάτι, πετάγεται, σε διορθώνει, όλα αυτά. Ναι, προσπαθώ να αυτοσχεδιάσω λίγο, δεν αφήνω. Εσύ, Λαμπρινή μου. Ναι, εγώ τι. Είμαι όλα αυτά που περιγράφει. Όχι, τι σε εκνευρίζει πάνω στο Ρένο. Είναι υπέροχος. Γλυκούλη μου. Εκνευριστικά υπέροχος. Ναι, ναι. Μ' ακούει παρόλα αυτά. Θέλω να πεις μια κακή κουβέντα, ρε παιδί μου. Μπορείς να πεις κάτι κακό για κάποιον. Γενικά. Ναι. Για τον Ρένο. Μπορείς να πεις κάτι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει φτιάξει το μαλλί του. Η αλήθεια είναι τώρα ότι έχει φτιάξει το μαλλί του, οπότε δεν μπορώ. Γιατί έχει θέμα με το μαλλί. Ναι. Δεν τη βλέπεις πολύ. Τη σειρά. Πολύ. Δεν τη βλέπεις τη σειρά. Όχι ρε, εγώ μιλώ για την προσωπική του ζωή, όχι για τη σειρά. Εντάξει, για την σειρά δεν μου πες να του πω κάτι κακό. Όχι, για την προσωπικά. Αυτός είπε για σένα ότι είσαι παρθένος και τα θέλεις όλα. Δεν ήταν για τη σειρά που το είπε. Γιατί ήταν κακά αυτά που είπε. Όχι, καλά είπε για σένα. Αλλά όχι, ξέχνα τη σειρά. Ναι. Όπως το βιώνεις καθημερινά στα γυρίσματα. Κοίταξε να δεις, δεν έχω παράπονο. Είμαι και εύκολος άνθρωπος εγώ, η αλήθεια είναι. Μα θόρε, ρε παιδί μου, να μην την κάνω να πει μια τάση. Ο Ρίγος δεν φαίνεται να συμφωνεί με το εύκολος άνθρωπος, βέβαια. Εντάξει, που ξέρει αυτό. Σε καθημερινά πεθύμερο. Κοίταξε, είναι πολύ καλό συνεργάτη. Με την Αστέρα να παίξετε, τύχε να βρεθεί στα γυρίσματα. Ευτυχώ. Γλιτώσετε, παιδιά μου. Ναι. Ιδιότροπη. Ιδιότροπη, ρε φιλέ. Σπάζει σε κάνει το ψηλό γκάμιλο, ξέρεις τι σημαίνει, κάνει το ψηλό γκάμιλο. Όχι, τρία πουλάκια κάθε. Κάνει την τρίχα τριχιά, ρε παιδί μου, το τόσο. Ρενό, σε κυνηγάνε πολλά κοριτσόπουλα. Έχω μάθει, τι, αφού μόλις ανακοίνωσα ότι θα έρθεις, με πήραν τηλέφωνο, πώς είσαι, έρθαμε. Ναι, μου είπαν αν μπορώ να τους δώσω το κινητό σου. Μήπως το για μένα. Το έδωσα. Όχι. Λαμπρινή μου, για σένα, για το Ρένο μου είπαν. Τα κοριτσόπουλα. Ναι, έχει fan club. Για σένα τα αγορόπουλα. Έχει fan club. Έτυχε να κάνουν κάτι ακραίο. Ακραίο. Δεν μου έχει φανεί κάτι ακραίο. Εννοώ εκδηλώσεις. Τι σου έχουν κάνει. Ας πω το πιο τελευταίο που θυμάσαι. Πού να στα λέω, Λούι μου τώρα. Καλά, εσύ δεν ξέρεις από προσωπικές εμπειρίες. Όχι, από εμένα δεν μου κάνουν τίποτα, ρε. Παρακαλώ τους, κάνετε μου κάτι. Απλό, να μπει τα σουβλάκια, στείλετε κάτι, τίποτα. Δεν μου κάνουν τίποτα, ρε, με φίλε εμένα. Δεν στέλνουν φωτογραφίες. Όχι, σου στέλνουν εσένα. Έχεις να μου... Λοιπόν, πάμε σε ένα break, να μου δείξει ο Ρένος Ρόδας κάποιες φωτογραφίες και επανερχόμαστε.
Έλα, ε. Σοβαρά. Α, μάνα μου, μάνα μου. Σιγάς. Φοβερό, ναι. Τι. Θα σου δείξω, έστειλε μου φωτογραφίες που μου είπε να μου κάνουν οι θαυμάστριες του. Εντάξει, όμως μιλήσω άλλο με η λαμπρινή μου. Σιωπή, ρε. Ας μιλήσουμε για βάρη. Η λαμπρινή, ξέρεις πότε θέλει εμείς. Πότε. Που την Κοζάνη. Ξέρεις τι βγάζει η Κοζάνη. Η λαμπρινή. Τι, όχι. Ναι, ισχύει. Λαμπρινή, τι βγάζει η Κοζάνη. Κρόκο. Κρόκο. Κοζάνης. Ασπράδι, όχι. Δεν ξέρω, μπορεί καμία φορά. Κρόκος Κοζάνης, ρε. Δεν ήξερα, ρε φίλε, συγγνώμη. Το σαφράν. Δεν ήξερα. Δεν ρώταγες. Είναι καλό. Ρένο μου, εσύ, Αθήνα, τι βγάζει. Παιδευτικά, πόσο δύσκολο είναι να μένετε μόνιμα Κύπρο. Α, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία είναι. Ναι. Ωχ, μάνα μου. Γιατί, μια χαρά είναι η Κύπρο. Ανεβαίνεις Αθήνα καθόλου. Έχω καιρό να ανέβω, η αλήθεια είναι, από τον Ιούνιο που είχαμε πάει για τη φωτογράφηση. Ναι. Να ανέβω, ναι. Εσύ, Ρένο μου. Εγώ μένω εδώ, κλείνω μήνα στην Κύπρο, στην εξωτική Λακατάμια. Α, είμαστε γειτόνιες. Γείτονας, γείτονας. Και στο Κύπρο. Είδες, άμα θέλω babysitter, έρχεσαι. Εννοείται. Είμαι πάρα πολύ καλός με τα παιδιά. Τέλεια. Ναι, τα παιδιά θα είναι καλά μαζί σου, άστο. Άστο. Λαμπρινή, εσύ. Άμα θέλω να έρθω για babysitter. Όχι, να βγούμε έξω, να προσέγγει τα μωρά. Κανένα πρόβλημα. Μέσα, μέσα, πότε. Σε σύλλα κατά μνά. Ναι. Πέμε αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρα. Τι, έλα, Αστέρο. Εσύ που μιλήσεις. Για λέτε, τον Αστέρο, θέλεις να σου σκοτώσει. Σιωπή ρε, εσύ ρε, ολόγησα να μου κάνεις χαλάστρα. Βλέπεις, είσαι μισή Κύπρος. Μπορώ να κάνω καινούργιους φίλους. Έτσι που κάνουμε, δεν έχετε να κάνω καινούργιους. Ζηλεύει, ζηλεύει. Θέλει να τον κάνεις μόνο αυτόν παρέα. Μέχρι Ιούνιο θα είστε εδώ. Μέχρι Ιούνιο που πάει σε ναι, καλώς από τον πραγμάτων, ναι, και ελπίζουμε... Είναι, ας πούμε, είναι για μια σεζόν ή θα συνεχίσει η δεύτερη. Γιατί βασίζεται πάνω σε βιβλίο, παιδιά. Κακά τα ψέματα, πόσο μπορείς να τραβήξεις τις ιστορίες ενός βιβλίου. Σκέψου ότι η πρώτη σκηνή του έργου είναι καθαρά πάνω στο βιβλίο και μας δείχνει ότι όταν φτάνουν 30 χρονών ναι. Οι πρωταγωνιστές. Οπότε όσο να είναι, ξέρεις ότι μπορεί, θα καταλήξει εκεί. Μπορεί όμως με τη συγγνώμη της συγγραφέας να... Η βάση θα παραμείνει η ίδια. Επειδή στηρίζεται και σε αληθινά γεγονότα και σε αληθινές ιστορίες, δεν μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ. Θα είναι προσαρμοσμένο πάντα σε έναν βασικό σκελετό. Ναι, ναι, αλλά αυτό που σου είπα όμως, εάν το κανάλι αποφασίζει ότι θέλει να πάρει αυτό το πράγμα, τη δεύτερη σεζόν. Θα είναι προσαρμοσμένο στο βασικό σκελετό. Έξαλλος. Καλά, ρε. Έξαλλος. Δεν μπορεί να είσαι, ρε. Ολυμπιακός. Λευκοσίας. Ναι. Κυριός. Εσύ. Παοκάρα. Αγάπη μου. Παοκάρα. Μου δύο παίχτες του Παοκ. Βιερίνια. Καλά, το ξέρει τον και ο γιος μου, 8 χρόνο. Άλλο. Περίμενε ρε. Γιατί κάναμε και μεταγραφή. Ξυπνήσω Παοκ μέσα αυτό. Περίμενε. Παοκάρα. Άτσι ρε. Με. Με. Άμαν μπαμπά συγγνώμη. Κάπως έτσι αποκληρώθηκε η Λαμπρινή Σκρέκα. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, δεν αφορούσε. Προσωπική ζωή, εδώ, πώς περνάτε, εκτός από τα γυρίσματα. Δεν έχω. Μη μου πεις είμαι καλά. Είμαι ναι, πολύ παιδί, καλά. Βρες κανέναν παιδί, είναι έτσι... Είσαι μόνη σου αυτό το διάστημα. Είμαι μόνη μου αυτό το διάστημα. Είναι μόνη της η Λαμπρινή, κυρίες και κύριοι. Ναι, κυρίες και κύριοι. Και αποκληρωμένη από τον πατέρα. Δεν έχει τίποτα πια. Μόνη. Ρένο μου. Εκτός από φωτογραφίες που σου στέλνω. Μόνος, σόλο. Σόλο. Βέβαια, εκεί στη Λακατάμια είναι μαζεμένοι πολλοί ηθοποιοί. Τι θέλεις να μου πεις, ότι κάνετε group therapy. Έχω ακούσει. Ονόματα δεν λέμε. Μένεις μόνος ή με κάποιον άλλο ηθοποιό. Βεβαίως μένω. Α, μόνος σου. Με άλλους. Ποιους. Α, έχω σαν σκηνόβιο, είναι ως ναι. Πώς είναι. Έχω δικό μου δωμάτιο όμως. Α, ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς. Με ποιο μένεις εσύ. Μένω με το Θεόφιλο Πασχάλη. Ναι. Γεια σου, Θεόφιλε. Ο Θεόφιλος είναι το παιδί από την Κάλυμνο. Ναι, μπράβο. Είναι ο Ανδρέας στην παρέα του Ανεμόμυλου. Και μένω και με τη Λαμπρινή Σκρέκα. Στο ίδιο σπίτι. Σοκ. Συγκατοικούμε. Σε άλλο δωμάτιο όμως. Σε άλλο δωμάτιο.
Με το Ρένι. Εντζες ήχησες να πάει σε άλλο δωμάτιο. Όχι, κλειδώνει. Α, οκ, μια χαρά περνάτε. Δηλαδή, κάνατε την παρέα και εκτός... Είμαστε την παρέα του ανεμόμυλου, σου λέμε. Όλοι μαζί. Πώς γίνεται όμως. Την Αστέρο και δεν τη βάλετε κάπου αλλού, ας πούμε. Δεν μπορεί να την Αστέρο, έλεγα τα μπορεί να τη φέρω για μένα. Εγώ ξέρω ότι δεν την άφηνες. Τι? Εγώ ξέρω ότι δεν την άφηνες. Την άφηνα 7 φορές και να μας ζω. Πώς γίνεται να συγκατοικείτε. Εσύ λες, δεν σε νοιάζει. Η Λαμπρινή, τάξεις και ηθική και ξέρω εγώ... Στο δωμάτιο. Περιμένουμε στο δωμάτιο. Στο σπίτι, στο κοινό, στον κοινόχρηστο χώρο. Ναι, παιδί μου, μπαίνεις και βλέπεις, ας πούμε, από εδώ πεταμένα όλα και μπαίνεις στο δωμάτιο. Στο κοινόχρηστο συμφέρει. Συμφέρει, ε. Λαμπρινή, τους βάζεις τάξη. Ε, δεν πρέπει. Δύο όρια τώρα. Ευτυχώς έχετε και καθαρίστρια και μας καθαρίζει, η αλήθεια είναι αλλιώς. Πόσες ώρες είναι τα γυρίσματα, πόσες ώρες δεν ρώτησες, ναι. Είναι 12 ώρα. 12 ώρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να μπείτε αργά στο σπίτι, αναλόγως με, τα, με το πού, πώς. Ακριβώς. Θέλω να παίξουμε το παιχνίδι που ετοιμάσει ο Παναγιώτης. Έχει ετοιμάσει ένα παιχνίδι. Ο Παναγιώτης. Είμαστε σίγουροι. Έχει ετοιμάσει. Παλαμπρινή, που ξέρεις τον Παναγιώτη. Α, δεν μπορώ να σου πω. Τώρα το γνωρίζεις ή τον ήξερες από πριν. Τον ήξερα από πριν. Τον έχω δει και στο θέατρο. Εμείς έτσι τον πήραμε. Περνούσε έξω, είπαν ρε παιδί, έλα μέσα ένα λεπτό. Η Λαμπρινή τον έχει δει και στο θέατρο, Λουί. Στο θέατρο, Λουί. Άνοιξα ευαίσθητη χορδή. Στο θέατρο, ναι. Τι στο θέατρο. Τον έχω δει στο θέατρο, λέω. Α, περίμενε, τον είδες και... Ναι, ναι, και είπα πάω να τον γνωρίσω. Πώς σου φάνηκε. Συγχαρητήρια. Ότι έχει πρόβλημα τελικά η κοπέλα. Είστε σε δύο παραστάσεις. Την πρώτη υποκοιμήθηκες πάνω στην πλατεία. Στη δεύτερη έπρεπε να μείνεις ξύπνιος γιατί αν τα γενέθλια μου την ημέρα πρέπει να βγούμε μετά. Όχι ρε, πού υποκοιμήθηκα ρε. Στη δεύτερη παράσταση που σε είδα υποκοιμήθηκα. Όχι γιατί παίζανε τα ούπλα. Ίσα η γυναίκα μου που κάτω εσύ που πάνω και προήθητα σε σένα ρε. Δεν είναι πιαστεύτερο. Τον το ευχαριστώ σου. Εμείνες ξύπνιος γιατί αν τα γενέθλια μου ήρθαν να βγούμε μετά. Τι? Αφήστε το τσιόμε. Τι? Θα βγάλουμε τα προσωπικά στην λοιπόν. Όχι, όχι, πείτε, πείτε, είναι λοιπόν, ενδιαφέρον. Το επόμενο... Αλείψω, το επόμενο παιχνίδι ονομάζεται στα αγγλικά Never Have I Ever, στα ελληνικά έχω ή δεν έχω κάνει. Έχω κάνει. Έχω κάνει το πράσινο. Δεν έχω κάνει το δεν κόκκινο. Δεν έχω κάνει το κόκκινο. Εσύ άσε το μόνιμα έτσι, ok. Λοιπόν, έχεις κάνει ποτέ one night stand. Όχι, θα πεις! Έψαχνα να βρω το ποιο είναι. Κόκκινο, ρε. Κόκκινο. Έκανα το stand παλιά σε μια παράσταση με τον Τεύκρον που έσπασε το κράτο του το μικρόφωνο. Δεν ήξερα μετρά του το. Ή έμενε το stand που έμενε. Ήταν one night stand. Ναι, ήταν for one night, έβασε το έτσι στο μικρόφωνο. Μετράει. 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 Λοιπόν, έχεις κολυμπήσει ποτέ γυμνός. Συνήθως ρωτάμε τους καλεσμένους, αλλά Λούι. Έχω και φωτογραφίες. Εγώ θα ήθελα να τις δω. Γιατί. Ήμουν μωρό, ρε, στη θάλασσα. Α, χαμό, εντάξει, έτσι βαφτίστηκα. Έτσι διευκρίνησες ηλικία, ρε φίλε μου. Και εγώ στα βαφτίσια μου. Ακούρε τον άλλο, ρε. Κολύμπησα γυμνός. Έμετρα του εδώ. Εσύ κολύμπησες. Πού? Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Κάτω από ποια μόνος. Ήταν μόνος. Εσύ, Λαμπρινή. Εσύ εγώ στη Μυτιλίνη. Πού κολυμπάτε γυμνή, ρε παιδιά, εσύ. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη σε ποια παραλία. Πώς λεγόταν, Χρυσιάμος. Ποιο? Ήταν έτσι απομονωμένη. Πολλά. Πολλά. Έχει πολλές παραλίες απομονωμένες η Μυτιλίνη. Ναι, εγώ σε μία πήγα. Δεν πήγα στις υπόλοιπες. Μόνη ή με παρέα. Παρέα. Άμα είμαι ρακλούι, άλλο. Με παρέα. Λοιπόν. Παναή, εσύ μαζί μου. Εγώ μου κόκκινο. Ε, καλό. Αλήθεια. Για βαφτίστηκα. Πρέπει να το κάνεις. Ούτε τη θάλασσα δεν κόντεψε. Ούτε με μαγιό, δεν πάει. Ντρέπεται. Όχι, βαρκούμε. Μην τρέπουμε για κάτι, γιατί δεν τρώω. Δεν που βαρκέσαι. Έχουμε επίθεση έμπορο κάποιος στη διεύθυνση του άφηγα. Δεν που βαρκέσαι, ρε. Είδα πάει στη θάλασσα, τώρα κολλάς μετά, άμμους, πράγματα, υγρασίες. Πλένεσαι μετά. Όχι, το πρόβλημα του είναι ότι δεν λούνεται γενικότερα. Ήταν κριτικά και λίγο για να είμαι στην εκπομπή. Θα μυρίζω μαζί με τον Λουί. Λοιπόν, έχεις φλερτάρει... Εντάξει, εσύ σίγω στο πράσινο. Έχεις φλερτάρει ποτέ από το Instagram.
Γιατί? Αλήθεια. Είσαι ο μόνος που εσήγωσες... Πράσινο. Πράσινο. Άντε, εσύ είσαι παντρεμένος. Εσύ, εσύ, φωτογραφίες. Να έχω φλερτάρει εγώ. Είναι γενικά να παίξει φλερτ, ρε φίλε. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Άνθρωπος είναι ηθοποιός. Δεν το θέλεις που σε έναν τώρα. Δημόσιο πρόσωπο, ξέρει τον κόσμο. Ένα να πάει να φλερτάρει, μια να βρεθεί να τον ευκάλει στη μούτη του Σιμπέτου. Ξέρεις τι είναι ο Σιμπέτος. Άλλο να μιλήσεις, άλλο να μιλήσεις. Περίμενε, ρε, περίμενε. Εσύ δηλαδή φλερτάρεις ασύστορα μέσα στο Instagram. Πόσες σε γαμά ρηπόρτος τώρα. Μπλοκ, έχει σε το μισό Instagram. Μπλοκ. Κάθεται ο Παναγιώτης σπίτι του, σκοτεινά με ένα μπουαλό του έχω. Χάι, ASL. Θες να γίνουμε φίλοι. Χριστέ μου. Είμαι από το Ακάκι. Και μετά από αυτή την εκπομπή δεν έχω φίλους. Δεν κάνω μπάνιο. Δεν κάνω μπάνιο. Δεν μου αρέσει η θάλασσα. Παρετούμε. Παρετούμε που δεν έχω φίλους. Λοιπόν, δεν ρωτήσω να ρωτήσω, μετά μην συμφέρει τίποτε. Έλα, Παναγιώτη. Έχεις κάνει ποτέ κάτι με κάποιον άνω των 40 ή 50? Έχεις κάνει... Τι εννοείς έχεις κάνει κάτι? Πλύνετε πιάτα μαζί, μαϊρέψετε μαζί. Α, ναι. Όχι. Αν έκανα κάτι με κάποιον, εννοείς πάνω τον αέρα, ας πούμε. Αν το γόρασες... Καταλαβαίνεις τώρα τι λέει. Όχι ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος είναι αλλού. Έκανες κάτι με κάποιον άνω από 40 ή 50. Ναι ρε. Ναι. Εκτός πει η γυναίκα σου. Ήταν διευκρινίσεις. Δεν ήταν μέσα στην ερώτηση. Ένα άνω 40. Επειδή είναι άνω 40 για στρέφαμε την, εντάξει. Ωραία, έχεις... Με γελάς, είμαι επιπινάκι εγώ. Μου ρίχνει 5 χρόνια. Πώς είσαι. Για στέρα. Η αλήθεια. Εγώ 39 σε μια εβδομάδα. Για στέρω χαζίρι σύνταξη. Με βλέπεις τώρα που με... είναι από την μπούζα αυτό το που άσπρισαν τα μαλλιά και όλα αυτά, δεν είναι. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ κάποιον διάσημο γυμνό? Τι εννοούμε διάσημο? Ή διάσημο, που θεωρείς διάσημο. Ποιον? Ποιον θεωρείς διάσημο? Ποιον είδες γυμνό? Με μάθεις τον Κουλή Νικολάου, όσοι μπορούν να παρακολουθούν την εκπομπή. Ούτε ο Ανδρέας μετρά. Κοίταξε να δεις. Ναι. Έχω δει σε ταινίες. Καλό, ήταν καλό. Σε ταινίες... Ναι, ας πούμε στον Κοινόδοντα. Τι! Και στις 9.30 εβδομάδες. Είχε μία ώρα... Στην πραγματικότητα, ρε, όχι σε ταινίες. Α. Ναι. Α, δεν είδες την πραγματικότητα. Α. Εσύ, Ρένα μου, ποιον είδες? Είχα δει τη Λαμπρινή στη Μυτιλίνη. Και κοιτούσα. Εσύ, Βουλή. Τον Τεύχο. Διάσημο. Για μένα, στα μάτια μου, ο φίλος μου είναι η μεγαλύτερη διασημότητα του κόσμου. Μπράβο. Yes. Επόμενη ερώτηση. Εσύ εμάς είπες, εσύ έχω σε σπάσιμα. Έχω και φωτογραφίες. Αλήθεια. Για δείξε. Πρόθεσε κι εσύ. Φορώ μπανί στις φωτογραφίες που είσαι. Έμετρα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις μετανιώσει για κάποια δουλειά που έχεις κάνει? Μετά ρωτάμε και ποια. Όχι, εντάξει. Σταθερά βήματα, αργά, θα δουλέψει και την επόμενη σεζόν. Εσύ, Λουή μου, ποια δουλειά μετανιώσες? Πού είμαι στην τράπεζα. Α, οκ. Okay. Εσύ, Λαμπρινή μου. Κι εγώ ήταν άσχετη με αυτό που κάνω τώρα. Ήμουν okay. Γραμματέας. Τι. Ήμουν γραμματέας σε ένα ουρολογικό κέντρο. Γραμματέας σε ουρολογικό κέντρο. Ουρολογικό σε κέντρο. Σε έναν ουρολόγο, ναι. Οκ. Okay. Και να μπορούν να αντιλάβουν σου. Δεν μου λέγανε τίποτα. Ήταν αυτά που έβλεπα. Τα ξυνομούσες τα μπουκαλάκια, τα πισά, τα μπουκάμες. Δεν έχεις πάει σε ουρολόγο, ε. Όχι, ρε, ακόμα. Φαίνεται. Έτσι δεν μας τρέφηκε. Μια εξέταση είσαι σε ηλικία μου να πρέπει να κάνεις την εξέταση σε κάποια φάση. Ακόμα είναι γίνα 40, ρε. Δεν έχει σχέση. Αφήνουμε το σιωμέ.
Και αφού ρωτάμε έναν για πράγματα που μετανιώσαμε, έχεις μετανιώσει που είσαι σήμερα εδώ? Άρπα, είδες τι ευγενικά είναι τα παιδάκια μας, ρε. Εγώ είμαι απλά ειλικρινής, τι θες να κάνω. Τους δαμέ κάτσε σταυροπόδι όπως το Δαλάι Λάμα, να μένεις το σύνορα. Όπως το κανονικά δεν πρέπει να κάθουμε έτσι, που έχω και το σώμα του Βούδα. Θα μπορούσε να μετά. Εγώ νομίζω ο Ρένος οργανώνει τρόπους να πεθάνουμε από εσωτερική αιμορραγία. Μίλα καθόλου, απλά κάθεται και χαμογελά. Σκέφτεται. Σκέφτεται. Λοιπόν, το χοντρούλι να μοιάσω έτσι, τον Παναγιώτη έτσι, λαμπρινή εύκολο να μιλήσω μαζί. Ναι, καταλάβες. Ποιος σας έφερε εδώ σήμερα? Α, οδηγάς. Θες να σου πω ποιες ώρες για να μην κυκλοφορείς κι εσύ? Όχι, θες να πάρει το οδηγάς εσύ? Πάρε τα μάξια, πάρω εγώ τη λαμπρινή στη Λακατάμνα. Αστερό. Αστερό, κάτσε λίγο. Δεν φτάνει. Φύγε το. Μην είμαι αστερό. Να τσιμηθείς το χαλάκι σου. Θέατρο δεν φαντάζομαι θέατρο δεν έχετε χρόνο, έτσι. Με τίποτα. Ούτε στην Κύπρο, ας πούμε, αν γίνει κάποια πρόταση ή οτιδήποτε. Να είσαι κάτι. Εγώ όχι, ρωτώ, μπορεί να μας ακούει κάποιος, όμως είναι... Ναι, σ' αρέσει. Ποια είναι η τελευταία παράσταση που έπαιξες σε θέατρο? Κατά φαντασία ανασθενής, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πότε αυτό, πέρσι? Όχι, τώρα, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Α, πολύ ωραία. Τελειώσαμε 11 Σεπτεμβρίου. Και αυτό όμως θα σου λείψει τώρα που δεν... Πολύ, ναι. Πολύ, ε. Εσύ, αγάπη μου. Τελευταία μου παράσταση. Να, πέρσι με τον Λόρτο Λοϊζίδη στο Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Αυτό. Δυστυχώς, οπότε δεν έχω κάνει θέατρο. Τώρα δεν έχει... Όχι. Ωραία. Δεν υπάρχει. Καλοκαίρι όμως. Άντε να δούμε. Ακούει κανείς. Άντε με φτιά. Άντε με φτιά. Το χειμώνα τον αποκλείσαμε. Πού να πάει το χειμώνα εσύ, δηλαδή, να μην καπνίσεις θέατρα. Δεν μπορείς, 12 ώρα γυρίσματα, δύσκολο. Θέλει όμως. Μέρα 24 ώρες. Θέλει όμως. Θέλουμε, εννοείται. Σαββατοκύριακα. Α, ναι, Σαββατοκύριακα. Εμπεθύμερο που δουλεύετε. Α, εμπεθύμερο, επέμαστα, ρε, νομούνται τα πράγματα. Αλλά δεν έχω υπόψη μου. Θα ανεβάσω κάποιον έργο να επιλέξω τη λαμπρινή. Λοιπόν, παιδάκια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα σας δώσω τα δώρα σας πριν φύγετε. Λαμπρινή, μου θέλει να μείνει κι άλλο. Μήνα, αποκαιρίζουμε τον Ρένο. Πού καθαρίζουν μετά εδώ. Θα λείπω εγώ. Περίμενε, πού να βρω το. Α, αυτό είναι δικό σου Ρένο μου. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έπρεπε. Για να το πλένει η λαμπρινή. Θα έχει περισσότερα να πλένει. Και εσύ, λαμπρινή μου από το Smiley Shop. Είναι με αυτή για να τραβάς το αυτήν του Ρένο. Τέλειο. Ε, μπορείς βεβαίως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να το ανοίξω κι εγώ. Τι ευγενική χειρονομία. Για να κόψεις μαλακή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις κουλαρίκι. Έχει, εδώ. Α, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αστέρια στην Άμμο. Κάθε καθημερινά, 7.30 ώρα. Μην το χάσετε. Έρχονται δραματικές εξελίξεις. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Πλημμυρίζω με τα διαμή, μη με κοιτάς.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να σας πούμε ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά οι υπεραγορές ΑΜΕ διοργανώνουν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου του 2019 τον αγώνα δρόμου Run As One, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τίτλο Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν περιλαμβάνει για άλλη μια χρονιά ημιμαραθώνιο δρόμο με κίνηση στις 7.30 το πρωί, εταιρικό δρόμο και ατομικό δρόμο 5 χιλιόμετρων με κίνηση στις 11 το πρωί και δρόμων 1 χιλιόμετρου για παιδιά αλλά και μεγάλους με κίνηση στις 12 το μεσημέρι. Η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των διαδρομών του Run As One θα γίνουν στο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς ΑΜΕ στην ΕΚΟΜ. Εγγραφές θα γίνονται την ημέρα του αγώνα επί τόπου. Απαραίτητη όμως είναι η προσέλευση μία ώρα πριν. Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχουν πολλές παράλληλες δραστηριότητες με μουσική και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους στο Fun Park της διοργάνωσης. Να πούμε ότι η είσοδος στο Fun Park και η συμμετοχή στις δραστηριότητες θα είναι για όλους δωρεάν, ενώ τα παιδιά μέχρι 12 χρόνων τρέχουν δωρεάν. Την εκδήλωση φυσικά θα παρουσιάζει ο κύριος δίπλα μου, τον το παιδί Δαμέ. Τέλος πάντων, Ασένη, ας όψει. Διότι εγώ είμαι Ράνας 5. Και είναι η Χριστιανά Αριστοτέλους. Λοιπόν, θα είμαστε με τη Χριστιανά, όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι. Ήμασταν στο Ράνας 1. Θα είμαι και αυτόν, και αυτή την Κυριακή εκεί. Επίσης, θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκυριακό, και αφού τελειώσει το Ράνας 1, αλλά και το Σάββατο, και την Κυριακή μετά το Ράνας 1, θα είμαι στα Farmland Riverland στα Καμπιά, όπου υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ εκεί. Και θα είμαι και Σάββατο, και Κυριακή το απόγευμα. Οπότε θέλω να δώσω και 5 διπλές προσκλήσεις μόλις κλείσουμε για τους φίλους που είναι εδώ να έρθουν να φέρουν τα παιδάκια σας να παίξουν στη φύση. Ήρθε η ώρα. Παναγία μου, Παναγία. Το λοιπόν. Κάτσε ρε, μα προδικάζεις την κατάσταση. Φαντάζομαι ξέρεις πώς ονομάζεται η μητέρα των τριών, ναι. Άντε ρε Παναγιώτη. Η γεννήτρια. Ξέρω, άντε ρε Παναγιώτη. Είσαι κόσμο που το ξέρει, να γελάσει. Πώς ονομάζεται ο γιος που κόφηκε το γρασίδι. Ξέρεις το, δεν το ξέρεις. Κώστας. Αφού είναι Κώστας ο άνθρωπος, να τον πω Γιώργο. Αλήθεια. Αφού είναι Κώστας. Αλήθεια. Είπα μου το προχτές μια φίλη, θυμούμαι το όνομα της, να με γράνει καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το είπε. Αλήθεια, είσαι έτσι αστείο, ας πούμε. Να με συλλαλείς τόσο επικαιρώνω σου και που πάνω, να μου πεις εμένα τώρα. Λοιπόν, δω και 5 προσκλήσεις στον κόσμο για την Ρίβερνα. Αυτά είχαμε για σας απόψε κυρίες και κύριοι. Φιλιά, την ερχόμενη Παρασκευή 9 και 4 εδώ στον Αλφα Κύπρου. Γεια σας! Μαζί ξανά και τέρμα η μοναξιά. Αφήνω με στα χέρια σου και πάλι. Μαζί ξανά να πέφτουμε στη φωτιά. Να πέφτουμε κι οι δυο κι όπου μας βγάλει. Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας. Για την αγάπη μας και το όνειρό μας. Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας. Για την αγάπη μας και το όνειρό μας. Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας. Για την αγάπη.